πρόβλημα και θα ακούσετε τη φωνή του Νίκου Παπαδογιάννη. Η περιγραφή του αγώνα Kingston Άρη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης θα γίνει από εδώ, από τα στούντιο της Παιανίας. Το παιχνίδι έχει μια 15-λεπτή καθυστέρηση λόγω της κακοκαιρίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν έχουν λυθεί ούτε από την αγγλική τηλεόραση, από το κανάλι που μεταδίδει το παιχνίδι. Το επαναλαμβάνουμε, γίνεται από τα στούντιο του Μέγκα στην Παιανία. Όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ. Εδώ βλέπετε ένα πλάνο από τις εξέδρες του γηπέδου της Crystal Palace, του γηπέδου που αναγκαστικά χρησιμοποιεί η Kingston, δεν είναι η φυσική της έδρα, για τους αγώνες του κυπέλου πρωταθλητριών. Ένα μέρος του γηπέδου έχει γεμίσει από Έλληνες φοιτητές, από Έλληνες μετανάστες που έσπευσαν να παρακολουθήσουν τον Άρη και να τον ενισχύσουν σε έναν αγώνα που είναι κλειδί στην προσπάθειά του για την παρουσία του σε ένα τέταρτο συνεχόμενο Final Four, σε έναν αγώνα που θα αποτελέσει κυριολεκτικά πρόκριμα για το Final Four του Παρισιού. Ο Άρης που έχει κατορθώσει να κερδίσει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, ψάχνει μια εκτός έδρας νίκη. Την εκτός έδρας νίκη που θα αποτελέσει την ασφαλιστική δικλίδα στην προσπάθειά του για πρόκριση στο Final Four του Παρισιού. Και βέβαια η Kingston προσφέρεται για αυτή την εκτός έδρας νίκη. Μπορεί να είναι τελευταία στη βαθμολογία, είναι πάντως μια ισχυρή ομάδα. Μια ομάδα που έχει δυσκολέψει όλους τους αντιπάλους που έχουν περάσει από το Crystal Palace. Ελπίζουμε βέβαια ο Άρης να περάσει ένα εύκολο βράδυ, να μπορέσει να κερδίσει πιο εύκολα από ό,τι κέρδισε η Γιουγκοπλάστικα που έφτασε στην παράταση ή η Μπαρτσελόνα που την προηγούμενη εβδομάδα δυσκολεύτηκε αρκετά. Όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ. Από όσο προλάβαμε να δούμε, ο Kevin Cahill, ο Αμερικάνος προπονητής της Kingston, θα ξεκινήσει τον αγώνα με τους Alton Bird με το νούμερο 10, τον Mike Griffiths με το νούμερο 11, τον Alan Cunningham με το νούμερο 7. Εδώ είναι ο Cahill, ο έγχρωμος Αμερικάνος προπονητής της Kingston. Με τον Μάρτιν Χένλαν το νούμερο 13 και με τον αρχηγό της ομάδος, τον Μάρτιν Κλάρκ, που είναι με το νούμερο 14. Απ' την άλλη πλευρά, ο Άρης ξεκινάει με την κλασική ευρωπαϊκή του πεντάδα, την πεντάδα που παρατάσσει σε όλους τους αγώνες του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης και την αποτελούν ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Βασίλης Λυπηρίδης, ο Μπραντ Σέλλερς και ο Γκόραν Σόμπιν. Υπάρχει μια διακοπή, όπως βλέπετε, λίγο πριν το τζάμπολ, για να σκουπιστούν κάποια χαρτιά που πέταξαν οι Έλληνες φίλαθλοι, οι φίλαθλοι που είναι στο πλευρό του Άρη, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και αρκετές άλλες φορές, για όσους παρακολουθούν βέβαια συστηματικά τους αγώνες του Άρη, αυτό το μαραθώνιο των αγώνων του εδώ και 4 χρόνια στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Πάντα λοιπόν οι Έλληνες της Διασποράς ήταν πάντα κοντά στον Άρη. Εδώ ο Γκόραν Σόμπιν βοηθάει και αυτό στο καθάρισμα του γηπέδου. Το παιχνίδι, όπως είπαμε και προηγουμένως, είχε μια 15-λεπτή καθυστέρηση λόγω κάποιων προβλημάτων που υπήρχαν. Το Λονδίνο είναι κυριολεκτικά αποκλεισμένο από τα χιόνια και υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα μετακίνησης των συνεργείων της αγγλικής τηλεόρασης που έφτασαν και αυτά καθυστερημένα στο γήπεδο. Και βέβαια υπάρχει και το πρόβλημα του ήχου που σας προαναφέραμε. Η μετάδοση θα γίνει από εδώ, από τα στούντιο της Παιανίας, με όλες τις δυσκολίες βέβαια που υπάρχουν. Ελπίζουμε ότι ο Άγγλος σκηνοθέτης θα μας δίνει αρκετά συχνά και το σκορ και το χρόνο που απομένει για τη λήξη του αγώνα, ώστε μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη και να κάνει κανονικά την περιγραφή ο Νίκος Παπαδογιάννης, να μπορέσουμε να σας δώσουμε μια πληρέστερη εικόνα του αγώνα. Εδώ ο Νίκος Γκάλης, που βέβαια τον κυνηγούν οι κάμερες της αγγλικής τηλεόρασης. Κάτι όχι ασυνήθιστο για αυτόν. Και όλα είναι έτοιμα για τον τζάμπολ. Από τον Άρη θα πηδήξει για τον τζάμπολ ο Μπρατ Σέλλερς και από την Kingston ο Μάρτιν Χένλαν. Το τζάμπολ το κέρδισε ο Άρης και η πρώτη επίθεση είναι για την ελληνική ομάδα με το Γιαννάκη. Στον Γκάλι που έχει απέναντί του το Mike Griffiths, Sellers στο Σόμπιν, αρκετά μακριά από το καλάθι. Ο Sellers ένα μακρινό σουτ. Το rebound καταλήγει στα χέρια του Mike Griffiths και ο Alton Bird, ο κινητήριος νους, ο εγκέφαλος της Kingston, στον ευνηδιασμό και ο Alan Cunningham σημειώνει τους δύο, συγγνώμη, ο Mark Henlan σημειώνει τους δύο πρώτους πόντους για την αγγλική ομάδα. Ακούτε, φαντάζομαι, και τις ζητοκραυγές, την προσπάθεια που κάνουν οι Έλληνες φίλαθλοι για να ενισχύσουν τον Άρη. Στην προσπάθειά του, ο Σόμπιν. Το rebound καταλήγει στα χέρια του Cunningham και το foul καταλογίζεται στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Cunningham είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης μαζί με τον Alton Bird, οι δύο Αμερικάνοι δηλαδή, το δίδυμο των ξένων της Kingston. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας μέχρι τώρα αγώνες του κυπέλλου πρωταθλητριών. Το shoot από το high post, το επιθετικό rebound το παίρνει ο Μάρτιν Κλάρκ και ξανά στον Cunningham. Bird, Clark, ένα shoot τριών πόντων. Το rebound από τον Λυπηρίδη, ο Γιαννάκης στον Γκάλι.
ότι η ελληνική ομάδα θα πάει σε μια οργανωμένη επίθεση. Ο Γκάλιστο Σόμπιν που πλησιάζει τελικά βγάζει έξω με την παρεμβολή ενός παίχτη της αγγλικής ομάδος. Η μπάλα καταλήγει out, αλλά είναι ξανά στην κατοχή του Άρη που έχει 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Σόμπιν στον Γκάλι. Ο Γιαννάκης πλησιάζει. Δεν θα τα καταφέρει. Το rebound από τον Άλαν Κάνιγχαμ. Ο Μπέρντ, ο πιο κοντός παίκτης που αγωνίζεται σε αυτή τη φάση του κυπέλλου πρωταθλητριών, δεν θα εκμεταλλευτεί την ασίστ του. Ο Μάρτιν Χένλαν, ο παίκτης που έχει σημειώσει τους μοναδικούς πόντους ως τώρα στο παιχνίδι. 2-0 προηγείται η αγγλική ομάδα. Και ο Γκάλι σε ρόλο playmaker, έχοντας απέναντί του τον Μάικ Γκρίφιθς. Γκάλις, πάντα με αντίπαλο τον Γκρίφιθς. Σέλερς, ένα σούτ από το high post και ο Άρης σοφαρίζει σε 2-2. Εδώ ο Κάνιγχαμ σε μια γρήγορη επίθεση για την αγγλική ομάδα που ξαναπαίρνει το προβάδισμα με 4-2, 1,5 περίπου λεπτό μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Κάνιγχαμ που έκανε και επιθετικό φάουλ, βλέπουμε στο βάθος, είδαμε μάλλον το σοβιετικό διαιτή Νταβίντοφ να καταλογίζει το επιθετικό φάουλ που έκανε ο Κάνιγχαμ πάνω στον Γκόραν Σόμπιν. Και εδώ άλλη μια άποψη από τις εξέδρες. Ήταν αμυντικό τελικά το φάουλ. Ο Κάνιγχαμ είναι στη γραμμή του φάουλ για να εκτελέσει τον πόνους που κέρδισε μετά το φάουλ που το έκανε ο Γκόραν Σόμπιν και κάνει το 5-2. Σημείωσε έτσι ένα έμεσο τρίποντο σε αυτή τη φάση. Το καλάθι και τον πόνους από τη βολή έκανε το 5-2. Ο Σόμπιν στο Γιαννάκη. Πιέζουν τώρα στο μισό γήπεδο οι Αγγλοαμερικάνοι της Kingston. Ο Σέλερς. Ένα ακόμη άστοχο σούτ από την πλευρά του Άρη. Ο Κάνιγχαμ πήρε το rebound και έδωσε στον Γκρίφιθς. Πάλι ο Κάνιγχαμ στον Μπέρντ. Η αγγλική ομάδα προηγείται 5-2 και πηγαίνει σε μια αργή επίθεση. Στον Κλάρκ το rebound από τον Λιπηρίδη. Ο Γιαννάκης μια πάσα στον Σέλερς που φτάνει πολύ γρήγορα στο καλάθι. Δεν μετράει όμως το καλάθι. Ο Σέλερ ζητάει να μετρήσει, αλλά από ό,τι προλάβαμε να δούμε την κίνηση του Νταβίντοφ και του Τραμπ και του Γερμανού, δεν μέτρησε το καλάθι, ναι. Το φάουλ έγινε πριν την προσπάθεια του Σέλερ για σούτ. Εδώ ο Μάρτιν Κλάρκ, ο αρχηγός της Kingston, που έκανε το φάουλ σούτ 3 πόντων από τον Γκάλι. Yes, και ο Μπέρντ κερδίζει το rebound, ανενόχλητος, και τώρα οργανώνει τον ευνηδιασμό. Το follow από τον Χένλαν, αλλά το καλάθι δεν θα μετρήσει. Έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ του Κάνιγχαμ. Εδώ σε επανάληψη φάση. Μπέρντ. Εδώ ο Κάνιγχαμ, εδώ ακριβώς κάνει το επιθετικό φάουλ. Πρόλαβε να στηθεί ο Παναγιώτης Γιαννάκης μπροστά του. Ο Γιαννάκης των Σέλερς. Χάνει και την μπάλα από την παρέμβαση του Κάνιγχαμ και του Κλάρκ. Και ξανά ο Μπέρντ σε μια επίθεση. Μέτριο το ξεκίνημα του Άρη που βρίσκεται να χάνει 5-2 και η αγγλική ομάδα έχει και την μπάλα για μια ακόμη επίθεση. Στον Κλάρκ 7-2 το σκορ. Κλάρκ που όπως και οι περισσότεροι παίκτες της Kingston είναι Αμερικανοσπουδαγμένοι θα λέγαμε. Εδώ ο Γιαννάκης έχει κερδίσει ένα φόλ στο κατέβασμα της μπάλας. Προσπάθησε να τον πιέσει ο Μπέρντ, ο δεύτερος Αμερικάνος της Kingston. Και ο Λιπηρίδης στην επαναφορά της μπάλας. Πάντα ο Γιαννάκης με αντίπαλο τον αρκετούς πόντους κοντύτερο Μπέρντ. Ο Μπέρντ είναι ο πιο κοντός παίκτης όλων των ομάδων που αγωνίζονται σε αυτήν την οκτάδα. Έχει ύψος μόλις 1,73. Ο Σόμπιν στον Γκάλι που μπαίνει μέσα στην καρδιά της άμυνας των Άγγλων. Αστοχή. Και ο Κλάρκ κερδίζει ένα ακόμη rebound. Ο Άρης έκανε ένα νευρικό ξεκίνημα. Ο Μπέρντ πρέπει να είναι σουτ 2 πόντων. Πάτα για τη γραμμή. Βέβαια εδώ δεν μπορούμε να σας διαφωτίσουμε περισσότερο. Πάντως το σουτ πρέπει να ήταν 2 πόντων. Ο Μπέρντ πάντα για τη γραμμή, δεν προλάβαμε να δούμε και τι έδειξαν οι διαιτητές. Ο Σέλερ στον Γκάλι. Ο Γκάλι πάντα με τον Γκρίφιθς απέναντί του και αρκετές βοήθειες. Ο Σόμπιν, ένα ακόμη άστοχο σουτ για τον Άρη. Και ένα ακόμη rebound για τον Κλάρκ. Ο Άρης έκανε ένα πολύ κακό ξεκίνημα. Βρίσκεται να χάνει με 9-2, το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα που μπορούσε να κάνει σε αυτόν τον κρίσιμο αγώνα. Αφού παρουσιάζεται αρκετά άστοχο στην επίθεση. Και οι Άγγλοι ελέγχουν τα αμυντικά rebound. Κάτι που τους δίνει την ευκαιρία να κρατούν αρκετή ώρα την μπάλα στα χέρια τους. Μια ακόμη assist από τον Κλάρκ στο Χένλαν. Του φτάνει τους 4 πόντους και ανεβάζει τη διαφορά. Εδώ σε επανάληψη το καλάθι του Χένλαν. Οι Άγγλοι βγαίνουν να πρεσάρουν τώρα σε ολόκληρο το γήπεδο. Σε μια προσπάθεια να πιέσουν και να δυσχεράνουν την κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του Άρη και συνεπώς και την οργάνωση της επίθεσης.
Γιαννάκη στον Γκάλι, πάντα με τον Γκρίφιτς αντίπαλο. Έξω στο Γιαννάκη. Χάνεται η επίθεση για τον Άρη, αλλά η μπάλα θα μείνει στα χέρια της ελληνικής ομάδος. Άρη! 11-2 το σκορ. Πρέπει να έχουν παίξει δύο ομάδες 3-3,5 λεπτά αγώνα. Δυστυχώς δεν έχει βγει ακόμα κάρτα, ούτε με το σκορ, ούτε με το χρόνο. Εδώ δίνονται βήματα στο Σόμπιν. Μια απόφαση που δεν αρέσει τον Γιουγκοσλάβο πίβοτ του Άρη. Ο Άρης έχασε την ευκαιρία να σημειώσει δύο πόντους και η μπάλα ξανά στην κατοχή της αγγλικής ομάδος. Η Kingston, που όπως είπαμε και στην αρχή, δεν είναι εύκολος αντίπαλος, μπορεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου του ημιτελικού γύρου του κυπέλου πρωταθλητριών, αλλά σε αυτό το γήπεδο όλοι πέρασαν πολύ δύσκολα ή έχασαν. Το άστοχο σούτ από τον Κλάρκ, το rebound από τον Λυπηρίδη. Και ο Γιαννάκης προσπαθεί να φύγει γρήγορα μπροστά, σταματάει, δοκιμάζει το σούτ τριών πόντων, το rebound από τον Griffiths. Ο Μπέρντ με τη σειρά του σε μια γρήγορη επίθεση και φάουλ που καταλογίζεται στον Νίκο Γκάλι, που προσπάθησε να σταματήσει τη διείσδυση του Μπέρντ. Εδώ θα ξαναδείτε πού έγινε το φάουλ. Εδώ ακριβώς ο Γκάλι έβαλε το σώμα του, εμπόδισε τον Μπέρντ να περάσει. Φάουλ που καταλόγησαν οι διαιτές, που είναι ο Σοβιετικός Νταβίντοφ και ο Γερμανός Τράμπκε. Ο Μπέρντ σε αργό ρυθμό δεν έχει και λόγο να βιάζεται. Η ομάδα του ξεκίνησε πολύ καλά, προηγείται με 11-2. Ο Κλάρκ στον Χένλαν, το rebound από τον Γιαννάκη, αλλά ο Νταβίντοφ έχει καταλογίσει προηγουμένως φάουλ στο Λυπηρίδη στη διεκδίκηση του rebound. Εδώ ο Λάζαρο Λέσιτς, που σαφώς δυσανασχετεί και από το ξεκίνημα της ομάδας του και από τις υποδείξεις, τις δύο συνεχόμενες υποδείξεις των διαιτητών. Κάποιες διαβουλεύσεις εκεί με τον Νταβίντοφ. Το Χένλαν. Ο Κλάρκ επαναφέρει για τον Κάνιγχαμ. Το μαρκάρισμα το οποίο έχει αναλάβει ο Λυπηρίδης. Εδώ ξανά ο Μπέρντ. Ο Άρης έχει ξεκινήσει με man to man. Τον Μπέρντ έχει αναλάβει ο Γκάλης. Εδώ ο Κλάρκ με αντίπαλο το Σέλερς, που τον σταματάει. Ο Σόμπιν δίνει στον Γκάλη. Ο Άρης έχει στην κατοχή του την μπάλα. Μια καλή άμυνα από το κόψιμο του Σέλερς. Ο Γκάλης διεισδύει, βγάζει έξω τελικά στο Λυπηρίδη. Ο Γιαννάκης προτιμά να πασάρει στο Σέλερς αντί να δοκιμάσει ένα σουτ τριών πόντων. Η προσπάθεια του Σέλερς, το follow από τον Λυπηρίδη. Για μια ακόμη φορά όμως η μπάλα κατέληξε στα χέρια των Άγγλων. Ο Μπέρντ στον Κλάρκ, που αυτή τη φορά είναι εύστοχος, φτάνει τους 4 πόντους και κάνει το σκορ 13-2. Ένα πολύ άσχημο ξεκίνημα για τον πρωταθλητή Ελλάδος, που δείχνει να μην έχει βρει το ρυθμό του. Γιαννάκης στον Γκάλι. Στο Σέλερς, ξανά ο Γιαννάκης. Μπαίνει προς τα μέσα και δίνει λύση στο επιθετικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον Άρη από το ξεκίνημα του αγώνα. 13-4 το σκορ. Τουλάχιστον έτσι όπως το έχουμε σημειώσει, γιατί υπάρχει αμφιβολία για ένα σουτ του Μπέρντ στο ξεκίνημα του αγώνα, αν ήταν 2 ή 3 πόντων. Ο Άλτον Μπέρντ εδώ, που παίζει σαν Αμερικάνος, αν και έχει πάρει την αγγλική υπηκότητα για το αγγλικό πρωτάθλημα, η FIBA δεν τον δέχτηκε. Παίζει σαν Αμερικάνος στα κύπελα Ευρώπης. Σουτ 3 πόντων από τον Griffiths, που είναι εύστοχος. Και η διαφορά ανεβαίνει. 16-4, 12 οι πόντοι της διαφοράς. Και ο Γιαννάκης ξανά με την μπάλα. Στον Γκάλι που δίνει στο Σέλερς. Έχει προβλήματα εκεί, καταφέρνει όμως να αποφύγει τους τρεις Άγγλους που μπήκαν γύρω του, μπήκαν ανάμεσά του. Σημειώνει το καλάθι. Πρέπει να έχει κερδίσει και μία βολή φάουλ για να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ ναι, από τον Κάνιγχαμ. ...13-6 και ο Σέλερς στη γραμμή του φάουλ. 7 η πόντη της διαφοράς, αν ευστοχής ο Σέλερς θα τους κάνει 6. Το rebound από τον Κλάρκ μετά την άστοχη βολή φάουλ του Σέλερς. Και πάλι ο Μπέρντ στην οργάνωση της επίθεσης για την Kingston. Στον Κλάρκ, assist για το Χένλαν, που ευστόχησε και αυτή τη φορά, ξεχασμένος κάτω από το καλάθι του Άρη. Έχει γίνει αποδέκτης τριών assist των συμπαικτών του και έχει σκοράρει σε άριθμες φορές ο Χένλαν.
Ένα ακόμη σουτ άστοχο για τον Άρη. Ο Σόμπιν με διπλή προσπάθεια δεν θα τα καταφέρει. Αν και σχεδόν μόνος του ήταν κάτω προκαλέθη, έκανε δύο φορές φόλου, δεν μπόρεσε όμως να ευστοχήσει. Ο Μπέρτ σταματάει σουτ τριών πόντων. Είναι και αυτή τη φορά ευστοχή οι Άγγλοι που έχουν κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα εδώ ο Άλτον Μπέρτ. Και ξανά εδώ το σουτ τριών πόντων από τον Αμερικάνο playmaker της Kingston. 21-6 το σκορ και βέβαια πάρει για την επίθεση εδώ ένα νέο πρόσωπο Λορέντσο Ντάνκαν με το νούμερο 5 ενώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης μείωσε κάπως τη διαφορά. 21-8 έχει πάει το σκορ. Ο Λορέντζο Ντάνκαν λοιπόν που αναλαμβάνει τώρα αυτό το ρόλο του playmaker πήρε τη θέση του Άλτον Μπέρντ. Από την πλευρά του Άρης δεν έχει αλλάξει την πεντάδα. Δεν έχει κάνει καμία αλλαγή μέχρι τώρα ο Λάζαρο Λέτσιτς. Η μπάλα φτάνει στον Ντάνκαν που είναι ξεχασμένος και αυτός. Εκεί υπάρχει ένα σαφές πρόβλημα για τον Άρη, κάτω από το καλάθι, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε. 23-8 έχει πάει το σκορ. Οι Άγγλοι έχουν σημειώσει αρκετούς εύκολους πόντους μέσα από την άμυνα του Άρη. Σε μια προσπάθεια του Άρη να πιέσει τους περιφερειακούς, ξεχνιούνται κάποιοι παίχτες κάτω από το καλάθι. Εδώ ο Σόμπιν κερδίζει το φάουλ, μάλλον από τον Κάνιγχαμ ή από τον Κλάρκ. Για να δούμε τι θα υποδείξουν οι διαιτητές. Τελικά το φάουλ είναι στον Κλάρκ. Αφού αυτόν τουλάχιστον δείχνουν οι κάμερες της αγγλικής τηλεόρασης. Ο Γκάλης έξω στο Γιαννάκη, στο Σέλερς, μόνος του. Δεν τα κατάφερε ούτε αυτή τη φορά ο Αμερικάνος του Άρη που έχει σημειώσει 4 πόντους, αλλά έχει χάσει αρκετά σουτ. Αρκετά εύκολα σουτ από αυτά που δεν μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα στους αγώνες του κυπέλλου πρωταθλητριών. Μία ακόμη αλλαγή για την αγγλική ομάδα. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο Μάρτιν Χένλαν που είχε αποσυρθεί για λίγο μαζί με τον Μπέρντ. Δεν προλάβαμε να δούμε ποιος παίκτης και πάρει τη θέση του. Εδώ ο Ντάνκαν που έχει αναλάβει το ρόλο του playmaker. Παρέμβαση του Γιαννάκη, κλέβει προς τη στιγμή την μπάλα, ολοκληρώνει την προσπάθειά του και ο Άρης φεύγει στον εφηδιασμό. 2-1, ο Γκάλης στο Σέλερς και βέβαια η συνέχεια είναι γνωστή. Ασίστ από τον Γκάλη, κάρφωμα από το Σέλερς. 23-10 το σκορ, εδώ ξανά η προσπάθεια, η συνεργασία του Γκάλη και του Σέλερς που κατέληξε σε ένα εύκολο καλάθι με κάρφωμα από τον Αμερικάνο forward των πρωταθλητών Ελλάδος. Το σούτ από τον Ντάνκαν που μπήκε αρκετά και φάτος στο παιχνίδι, έχει ήδη σημειώσει 4 πόντους. 25-10 το σκορ, 15 πόντοι το προβάδισμα για την αγγλική ομάδα. Πρέπει να έχουν παιχτεί περίπου 7 λεπτά και εδώ, τουλάχιστον από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, οι διαιτητές έχουν καταλογίσει ένα φάουλ εκτός φάσης σε κάποιον παίκτη της αγγλικής ομάδος. Εδώ ξανά πλάνα από τις εξέδρες με τους φιλάθλους του Άρη που συνεχίζουν να ενισχύουν την ελληνική ομάδα που προσπαθεί να βρει το δρόμο της, προσπαθεί να βρει ένα ρυθμό μετά το άσχημο ξεκίνημα που έχει κάνει. Είδατε και τον Mike Griffiths να αποχωρεί από το παιχνίδι. Sellers στον Γκάλι, σου τριών πόντων. Ο Λυπηρίδης προσπαθεί εκεί για το επιθετικό rebound. Τελικά ο Cunningham δεν αφήνει την μπάλα να βγει out. Ο Bird σε μια επίθεση που ξεκίνησε σαν γρήγορη, τελικά θα καταλήξει οργανωμένη επίθεση. Ο Kevin Cadle κάνει σήματα από τον πάγκο να παίξουν αργά οι παίκτες του, να μην παρασυρθούν. Έχουν πάρει ένα προβάδισμα 15 πόντων και δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρουν με γρήγορες επιθέσεις. Εδώ ο Χένλαν, ένα ακόμη άστοχο σουτ, το follow από τον Τρέβορ Γκόρντον, ένα ακόμη νέο πρόσωπο στην πεντάδα της αγγλικής ομάδας. Ο Γκόρντον έκανε το 27-10 με το follow που βλέπουμε εδώ από μια κάμερα που είναι ψηλά, πάνω από το Στεφάνι. Και ο Ντάνκαν με τη σειρά του έκανε φάουλ στον Νίκο Γκάλι. Ο Λέτσιτς εδώ δίνει κάποιες οδηγίες στο Σέλερς που έχει σημειώσει 6 πόντους. Είναι ο μόνος παίκτης της ελληνικής ομάδας μαζί με τον Γιαννάκη που έχουν σκοράρει. 6 πόντους έχει ο Σέλερς, 4 ο Γιαννάκης στο ξεκίνημα του αγώνα. Αλλά ο Σέλερς έχει κάνει αρκετά στο χασούτ από την αγαπημένη του θέση, από την κορυφή της ρακέτας, από μια θέση που συνηθίζει να ευστοχεί. Και εδώ ο Νίκος Γκάλης, πρώτο σκόρερ μέχρι τώρα, μετά τους 7 πρώτους αγώνες του κυπέλλου πρωταθλητριών, στη γραμμή του φάουλ. Γκάλης που έχει ένα μέσο όρο 31,4 πόντων εδώ όμως δεν θα καταφέρει να σημειώσει τον πρώτο του πόντο. Το rebound από τον Μάρτιν Χένλαν και ο Μπέρντ ξανά στην επίθεση σταματάει σου τριών πόντων. Το rebound από τον Γιαννάκη τελικά αυτό το διεκδίκησαν εκεί και ο Λυπηρίδης και ο Σόμπιν ανεπιτυχώς. Η μπάλα κατέληξε στο Γιαννάκη. Τώρα ο Γκάλης πετυχαίνει τους δύο πρώτους πόντους του στο παιχνίδι. 1, 2, 3, 4. Αλλά η διαφορά παραμένει στους 15 πόντους. 27-12 προηγείται η αγγλική ομάδα. Ένα εντυπωσιακό κόψιμο από τον Λυπηρίδη, αλλά ο Τραμπ και εκεί το έχει δει σαν φάουλ.
Προφανώς ναι. Για να ξαναδούμε όμως τη φάση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ και ο Γερμανός διαιτητής, ο Δυτικογερμανός, δεύτερος διαιτητής του αγώνα, πρώτος είναι ο Σοβιετικός Νταβίντοφ, είδε σαν φάουλ το κόψιμο του Λυπηρίδη πάνω στον Τρέβορ Ντάνκαν. Εδώ ο Ντάνκαν, και αυτός έχει σπουδάσει σε Αμερικάνικο κολέγιο στο Boston College, είναι 26 χρονών, έχει ύψος 2 μέτρα και 6 εκατοστά. 1, 2, 3, 4. Ο Ντάνκαν φτάνει τους 4 πόντους και τη διαφορά στους 17. 29-12 το σκορ, 28-12 κατά την αγγλική τηλεόραση, που μάλλον έχει περισσότερο δίκιο από εμάς, ενώ απομένουν 9 λεπτά για τη λήξη του πρώτου μέρους. Η μπάλα ξανά στην κατοχή της αγγλικής ομάδος και ο Γκόρντον από κοντά εκμεταλλεύεται την ασίστ του Ντάνκαν, 30-12. 6 πόντους για τον Γκόρντον, 30-12 το σκορ, 8-46 πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Τελικά εκείνο το σουτ του Άλτον Μπέρτ στο ξεκίνημα του αγώνα χρεώθηκε σαν δίποντο και όχι σαν τρίποντο. Εδώ, ένα επιθετικό φάουλ από τον Νταβίντοφ που καταλογίζεται μάλλον πάνω στον Γκόραν Σόμπιν. Και ένα ακόμη time out που έχει ζητήσει αυτή τη φορά ο προπονητής της Αγγλικής. Ο λόγος τώρα στον Νίκο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα από το Λονδίνο, που παρά τα φαινομενικά, τώρα ξεπέρασα τα τεχνικά προβλήματα, τελικά καταφέραμε να βγούμε στον αέρα. Το παιχνίδι είναι στο 12ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, όπου το σκορ έχει φτάσει ένα συντριπτικό 30-12 υπέρ της Kingston. Και με τον Άρη να παρουσιάζει μια εικόνα σχεδόν διάλυσης, μια εικόνα που δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τον Άρη σε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι θα διορθωθούν τα πράγματα. Και υπάρχουν βέβαια προϋποθέσεις, γιατί εδώ στο γήπεδο του Crystal Palace σχεδόν όλοι οι φίλαθλοι που έχουν έρθει και δεν το έχουν γεμίσει είναι Άγγλοι, είναι Έλληνες, ζητώ συγγνώμη. Και το γήπεδο δεν είναι γεμάτο, όχι γιατί δεν πουλήθηκαν τα εισιτήρια, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και μέρες, αλλά επειδή το χιόνι που έχει πέσει έξω τόσο πολύ που χρειάζεται σχεδόν να κολυμπήσει κανένας μέσα από το χιόνι για να έρθει στο γήπεδο. Το σκορ είναι 12-30. Ο Λέσιτς έχει πάρει και τα δύο του time out και πώς να μην τα πάρει. Βέβαια η διαφορά προσεγγίζει τους 20 πόντους μετά από 12 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα αγώνα. Και ο Γκάλης έχει κερδίσει και εκτελεί τώρα μία σημεία βολές. Ήταν ο τρίτος του μόλις πόντος του Νίκου Γκάλης στο σημερινό παιχνίδι. Νάτος εδώ ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας. Άλλη μία βολή για τον Γκάλη και 30-14. Να ο Γκάλης εδώ. Να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για τα όποια προβλήματα τεχνικά και μη που υπάρχουν στη μετάδοση, αφού και η μετάδοση ακόμα γίνεται από τηλεφωνική συσκευή. Δεν ήταν εύκολο, προς το παρόν αδύνατο δηλαδή, να βγάλουν γραμμή εδώ οι Άγγλοι που καλύπτουν το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, 30-14 είναι το σκορ. Ο Γκάλη θα κλέψει τώρα την πάσα την απρόσεκτη του Γκόρντον και θα φτάσει στο καλάθι, θα κερδίσει και φάουλ. Να εδώ οι Έλληνες που πανηγυρίζουν, η πρώτη ίσως ευκαιρία στον αγώνα για να ξυπνήσει λίγο η ελληνική εξέδρα. Το σκορ έχει γίνει 30-16 μετά από 12,5 λεπτά αγώνα. Ξαναείδατε το καλάθι του Νίκου Γκάλη που τώρα έχει 6 πόντους. Μια συμπληρωματική βολή λοιπόν για τον Γκάλη. 30-17. Το παιχνίδι είναι για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου του κυπέλου πρωταθλητριών της προημιτελικής φάσης. Η αγωνιστική άρχισε χθες με την Παρσελόνα να κερδίζει τη Λεβερκούζεν 96-67 στη Βαρκελόνη πολύ εύκολα. Ο Άρης έχει γυρίσει σε ζώνη από ό,τι φαίνεται, ναι, εδώ και μερικά λεπτά, σε μια προσπάθεια να σταματήσει το κρεσέντο των Άγγλων. Η μπάλα στον Κάνιγχαμ που μπερδεύεται φτάνει αυτή στον Γκρίφιθς όμως, ο οποίος Γκρίφιθς έχει αναλάβει από την αρχή το μαρκάρισμα του Γκάλη. Ο Κάνιγχαμ μπροστά στο Λυπηρίδη βρίσκει το στόχο. 32-17 και διαφορά στους 15 πόντους. Γκάλης. Πάντα με τον Γκρίφιθς μπροστά ο Νίκος Γκάλης. Πλησιάζει στο καλάθι, κάνει αυτό το πολύ δύσκολο σούτ, αστοχή όμως ο Γκόρντον στο rebound. Κάνιγχαμ. Το rebound από τον Κλάρκ, υπήρξε αδράνεια εκεί και νέο καλάθι για την Kingston από τον Μάρτιν Κλάρκ. Έχουμε double score τώρα 34-17 και να ο Κλάρκ εδώ. Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης έχει τον Bird από την αρχή πάνω του. Ο Κλάρκ που βάλε το προηγούμενο καλάθι έφτασε τους 8 πόντους. Το rebound και το κάρφωμα από τον Σέλερς που φτάνει τους 8 πόντους. Να εδώ ο Μπρατ Σέλερς. Ο Bird υπό την πίεση του Γιαννάκη τώρα.
34-19. Μένουν 6 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Crystal Palace, που έγινε αναγκαστικά η έδρα της Kingston, αφού το Stalworth, το μικρό γηπεδάκι της, κάθε άλλο παρά πληρεί τις προδιαγραφές ενός γηπέδου για τέτοια παιχνίδια. 34-19, 5 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Gallison Playmaker με τον Griffiths αντίπαλο. Sellers με τον Cunningham. Ο Gordon έχει τον Sobin. Η πάσα του Γιαννάκη στο Λυπηρίδη, κακό το σου του Λυπηρίδη, υποπίεση, μπερδεύονται προς τη μήνυ Άγγλια, αλλά μαζεύει ο Bird. Ο Cunningham, ο Clark, όλοι ανενόχλητοι, ο Clark τελικά στοχεί από καλή θέση, ο Gallis στο rebound. 34-19, 5,5 περίπου λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Gallis στον Griffiths, ο Γιαννάκης στους τριών πόντων. Η μπάλα πέφτει τελικά μέσα στο καλάθι, κάνει το χατήρι του αρχηγού τεχνικής, ο Σόπιν είναι αυτός εδώ. 34-22 και το πρώτο Εδώ βλέπετε τον Sellers που με αυτή την προσπάθεια μειώνει τη διαφορά ακόμη περισσότερο για τον Άρη, που βγήκε από τον αγωνιστικό του λίθαργο των πρώτων λεπτών, αρχίζει σταδιακά και μειώνει τη διαφορά. Ο Sellers έχει κερδίσει και μία βολή φάουλ. 36-29 το σκορ, 3 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους. 36-30 τώρα μετά την βολή φάουλ του Sellers που έχει φτάσει στους 11 πόντους. Βλέπετε το σκορ και το χρόνο που απομένει στις οθόνες σας. Ο Bird ξανά στον Cunningham που έχει απέναντι τον Αγγελίδη, τον παίκτη που έβαλε στο παιχνίδι ο Λάζαρο Λέσιτς μετά το time out. Ο Gordon κόβεται εντυπωσιακά από τον Αγγελίδη. Για να δούμε τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Βέβαια αυτό το πλάνο δεν μας διαφωτίζει. Έχουν δώσει λοιπόν φάουλ. Φτάνει τους 7 πόντους με αυτή την εύστοχη βολή.
Η μπάλα είναι στην κατοχή του Άρη. Τη διεκδίκησαν ο Στίλερ, ο Σαμ Στίλερ και ο Βασίλης Λυπηρίδης. Τελικά από τα χέρια του Άγγλου παίκτη κατέληξε out. 37-30. 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους. Λάθος πάσα από τον Σέλερς που πήγε εκεί να παίξει το ρόλο του playmaker ανεπιτυχώς. Ο Μπέρντ. Και ένα ακόμη καλάθι για την αγγλική ομάδα από τον Έλαν Κάνιγχαμ που φτάνει τους 7 πόντους και τη διαφορά ξανά στους 9 πόντους. Οι Άγγλοι πιέζουν εκεί μια διπλή παγίδα από τον Γκόρντον και τον Μπέρντ. Τελικά αποδίδει αυτό το σύστημα για τους Άγγλους και ο Γκόρντον φτάνει ξανά στο lay-up. 41-30. Ξαφνικά οι Άγγλοι με αυτό το. Και νέο λάθος. Ο Γκόρντον αστοχεί από κοντά. Έρχεται ο Σέλερς που σταματάει τον Κάνιγχαμ με φάουλ. Αλλεπάλληλα τα λάθη των παικτών του Άρη. Σε αυτή την προσπάθεια της Kingston να πιέσει. Είναι το δεύτερο φάουλ του Σέλερς. Και ο Κάνιγχαμ ξανά στη γραμμή του φάουλ. Δύο λάθος πάσες και ένα κλέψιμο. Έδωσαν την ευκαιρία στην Kingston να ξαναπάρει τη διαφορά που ο Άρης με πολλή προσπάθεια είχε καλύψει, πιάνοντας ένα πολύ καλό τρίλεπτο στα μισά περίπου του δευτέρου μέρους. Η διαφορά ξαναφτάνει τους 13 πόντους, 43-30. Μετά τις δύο βολές του Κάνιγχαμ, 2 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα όπως βλέπετε και εσείς, πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Ο Γιαννάκης στο Λυπηρίδη. Και τώρα ο Άρης θα πάει σε οργανωμένη άμυνα αφού ξέφυγε από τις παγίδες των Άγγλων και την πίεση το σουτ τριών πόντων του Γκάλι που κερδίζει και το επιθετικό rebound με τη βοήθεια του Αγγελίδη. Ο Γκάλις που τώρα έχει αντίπαλο το Σαμ Στίλερ υποδεικνύεται ένα φάουλ στο Στίλερ που έκανε πάνω στον Γκάλι στην προσπάθειά του να ξεφύγει και να φτάσει στο σουτ. Εδώ πάλι με το σώμα του είδατε το Στίλερ να κάνει το φάουλ στον Γκάλι. Δύο αλλαγές ταυτόχρονα για τον Kevin Cadle. Έφυγαν από το παιχνίδι ο Στίλερ και ο Μάρτιν Κλάρκ. Ο Γκάλι φτάνει τους 10 πόντους. ...43-31 το σκορ. Και είναι έτοιμος και για τη δεύτερη βολή. ...43-32. Ο Γκάλις, ο Γιαννάκης και ο Σέλερς είναι οι τρεις μοναδικοί παίκτες του Άρη που έχουν σκοράρει σε αυτό το πρώτο μέρος, στα 18 περίπου λεπτά που έχουν παιχτεί από το πρώτο μέρος. Ο Κέιντλ βλέπετε εδώ με το χέρι του δίνει χαρακτηριστικά οδηγίες για κίνηση των παικτών και γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Ο Κάνιγχαμ αποφεύγει το Λυπηρίδη. Καλή προσπάθεια του Αγγελίδη που αλλίωσε το σουτ. Αλλά ο Χέρλαν κερδίζει το επιθετικό rebound. Και τα πράγματα δεν διορθώνονται για τον Άρη. Αντίθετα, μάλιστα, είχε μειώσει σε κάποιο σημείο σε 7 πόντους. Η διαφορά τώρα ξαναπήγε στους 13. Ο Γκάλις στο Λυπηρίδη. Κάτι έχει καταλογιστεί και από τους διαιτητές. Προφανώς είναι ή βήματα ή 3 δευτερόλεπτα. Η μπάλα πάντως είναι στην κατοχή της Kingston. 45-32. Ενώ πρέπει να απομένει λιγότερο από ένα λεπτό για τη λήξη του πρώτου μέρους, το σουτ του Κάνιγχαμ είναι και αυτή τη φορά εύστοχος ο Αμερικάνος παίκτης της Kingston. 47-32 η διαφορά εκτοξεύτηκε θα λέγαμε πάλι στους 15 πόντους. Εκεί που ο Άρης την κάλυψε πάλι έχασε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Σέλερς στο Λυπηρίδη, ξανά ο Σέλερς από κοντά αξιοποίησε την ασίστ του συμπαίκτη του. Ο Σέλερς είναι ο πρώτος σκόρερ τώρα του Άρη με 13 πόντους. Εδώ ξανά η πολύ καλή προσπάθεια. Η συνεργασία του Λυπηρίδη και του Σέλερς που κατέληξε στο εύκολο lay-up από τον Αμερικάνο forward του Άρη. 47-34, 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γρήγορο το σούτ από τους Άγγλους. Τελικά αν και δεν δικαιώθηκε ο Γκρίφιθ, ήρθε ο Κάνιγχαμ που κέρδισε το rebound. Απομένουν 32 δευτερόλεπτα, 30 τώρα. Όλο σχεδόν ο χρόνος, εκτός από λίγα δευτερόλεπτα, 3 ή 4, είναι για την Kingston. Ο Μπέρντ δεν έχει λόγο να βιαστεί. Έχει απέναντί του τον Γκάλι. Ο Κάνιγχαμ πάει εκεί να βοηθήσει για το screen. Ο Μπέρντ μπαίνει προς τα μέσα, αποφεύγει όλους τους παίχτες του Άρη. Έκανε όμως τη λάθος πάσα. Τελικά κατέληξε η μπάλα στα χέρια του Γκρίφιθ. Ξανά η μπάλα σε αγγλικά χέρια. Και βέβαια, όταν τα rebound, τα επιθετικά rebound είναι διαδοχικά, κάποια στιγμή η ομάδα θα σκοράρει. Ο Τρέβορ Γκόρντον και όχι ο Άλαν Κάνιγχαμ που είδατε εδώ πέρα. Σημείωσε δύο ακόμη πόντους για την αγγλική ομάδα. Το μακρινό σουτ της απελπισίας. Το τελευταίο σουτ για τους παίχτες του Άρη δεν είχε καμία τύχη. Το ημίχρονο τελειώνει.
49-34, μια απίστευτη σχεδόν διαφορά 15 πόντων για την Kingston. Μια διαφορά που βέβαια πρέπει να υπερβάλλει τους εαυτούς τους τώρα οι παίκτες του Άρη για να την καλύψουν στο δεύτερο ημίχρονο. Φίλες και φίλοι, επιστροφή λοιπόν στο Λονδίνο, όπου το σκορ του πρώτου ημιχρόνου είναι 49-34 υπέρ της Kingston, η οποία έκανε μια εντυπωσιακή αρχή. Βρήκε έναν Άρη, αν θέλετε, παγωμένο από τα χιόνια που έχουν γεμίσει όλο το Λονδίνο σήμερα. Προηγήθηκε στα πρώτα λεπτά, όπως είδατε, 26-10-16 πόντια διαφορά, και αργότερα και 20-18 μάλλον, 32-14, και στη συνέχεια απλώς κράτησε το προβάδισμα παρά το ξέσπασμα του Άρη που έφερε κάποια στιγμή τη διαφορά και σε 7 πόντους, 36-29. Όλα αυτά σε ένα γήπεδο γεμάτο από Έλληνες σήμερα, αλλά και όχι κατάμεστο. Βλέπετε εδώ τις παίκτες της Kingston να ετοιμάζονται για το τζάμπο του δεύτερου ημιχρόνου. Και εδώ ο Σόμπιν, οι παίκτες του Άρη τώρα μόλις βγαίνουν. Να πούμε μέχρι τώρα ποιοι έχουν σκοράρει. Ο Ντάνκαν έχει πετύχει 2 πόντους για την αγγλική ομάδα. Ο Κάνιγχαμ 13, ο Μπέρτ 5, ο Γκρίφιθ 3, ο Χένλαν 8, ο Κλάρκ 6, ενώ βλέπετε τους Έλληνες έδρες. Και ο Γκόρντον 13. Ο Γιαννάκης έχει 10, ο Γκάλης 11 και ο Σέλερ 13. Μόνο αυτοί οι τρεις παίκτες έχουν σκοράρει μέχρι τώρα για τον Άρη, που δεν έχει πάρει δηλαδή κανένα πόντο από τους φιλούς του, τον Λυπηρίδη, τον Σόμπιν και τον Αγγελίδη. Η 8η αγωνιστική άρχισε, όπως είπαμε κάποια στιγμή και νωρίτερα, με τον αγώνα Μπαρτσελόνα-Λεβερκούζεν 96-67. Σήμερα εκτός από το παιχνίδι αυτό γίνονται ακόμα και τα μάτς Λιμόζ-Μακάπι στην Γαλλία και Σκαβολίνη Πόβο 84 στην Ιταλία, στο Πέζαρο. Η Μπαρτσελόνα βέβαια με τη χθεσινή της νίκη έφτασε στις 7-8 αγώνες, δεν υπάρχει πλέον τρόπος να μείνει έξω από την τετράδα. Το θέμα είναι με τον Άρη τι γίνεται βέβαια, ο οποίος Άρης έφτασε 2 στις 5 νίκες με το τέλος του πρώτου γύρου, αλλά ψάχνει ακόμα τη μία εκτός έδρας νίκη που όλα δείχνουν ότι θα χρειαστεί. Έχει χάσει και στις 2 εξόδους του μέχρι τώρα, στη Βαρκελόνη και στο Λεβερκούζεν, και τα πράγματα σήμερα στο Λονδίνο δεν πάνε καθόλου καλά. Κάνει 15 πόντους στο ημίχρονο, 49-34. Απ' την άλλη μεριά, η Kingston βέβαια δεν έχει ελπίδες στους ουσιαστικές. Έχει μόλις μία νίκη στον πρώτο γύρο, στους 7 αγώνες, έχει χάσει 2 φορές την έδρα της. Αλλά είναι μια καλή ομάδα, χτυπάει όλα τα παιχνίδια. Είναι άλλωστε οι νεαροί της παρέας, όλα τις συγχωρούνται. Ο Σέλερς με τον Γιαννάκη στην πρώτη επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου για τον Άρη. Τον Γκάλι έχει αναλάβει όπως και στο πρώτο ημίχρονο ο Γκρίφιθ, ενώ ο Μπέρτ τον Γιαννάκη. Να εδώ ο Γιαννάκης που περνάει και στοχή από κοντά, 49-36 μέσα σε γητοκραυγές από τους Έλληνες που είναι στην εξέδρα. Περίπου 800 άτομα από ό,τι υπολογίζω βρίσκονται σήμερα στις κερκίδες του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου του Crystal Palace. 51-36 από το καλάθι του Κλάρκ, που έχει 8 πόντους τώρα. Γκάλις με τον Γκρίφιθ, Γιαννάκης με τον Μπέρντ. Ο Σέλερ. Ο Κάνιγκ, άμα αντίπαλο, ο Σέλερ. Γκάλις. Ο Γκάλις τον Σόμπιν που μπαίνει προς τα μέσα. Και αποκαλύπτει εστωσή με ταμπλό, όπως είδατε σε αυτό το πανοραμικό πλάνο. 51-38. Με τη συμπλήρωση ενός λεπτού στο δεύτερο ημίχρονο. Διαφορά 13 πόντους. Ο Γκρίφιθ, ο Κάνιγχαμ, ήταν ο Γκόρντον μάλλον, ο Κλάρκ, τώρα ο Κάνιγχαμ. Κάποιες στιγμές τον ήθελαν τραυματία, τελικά είναι μια χαρά ο Κάνιγχαμ. Ο Κλάρκ που έχει 3 φάουλ και φάουλ, επιθετικό φάουλ, το 4ο φάουλ του Κλάρκ. Να λοιπόν ένα κέρδος για τον Άρη. Ο Γκόρντον Κλάρκ, ο Μάρτιν Κλάρκ, συγγνώμη, ο καλύτερος ίσως παίκτης της Kingston, από ό,τι θεωρούν τουλάχιστον οι Άγγλοι, φορτώνεται με το 4ο φάουλ του μόλις το 21. Γκάλις Γιαννάκης, ίσως ακούτε και εσείς τον Άγγλο εκφωνητή που περιγράφει κυριολεκτικά τον αγώνα. Εδώ ο Σόμπιν αστοχή και ζητάει φάουλ, δεν δίνουν τίποτα όμως οι διαιτητές. Το κόψιμο του Γιαννάκη πάνω στον Κάνιγχαμ, πολύ εντυπωσιακό. Μαζεύει συνέχεια Σέλερς και τώρα Γκάλις. Δεν θα περάσει ο συνδυασμός, είναι τρεις Άγγλοι πίσω, Γκάλις. Ο Γκάλις μπαίνει προς τα μέσα, αστοχή όμως και επιθετικό φάουλ του Λυπηρίδη. Όχι, το φάουλ δίνεται στον Κάνιγχαμ ευτυχώς. Στον Κάνιγχαμ, ο οποίος κάνει και αυτός 3 φάουλ τώρα. Να ο Βασίλης Λυπηρίδης. Η μπάλα από πλάγια βέβαια, ήταν το πρώτο, το δεύτερο μόλις ομαδικό φάουλ της Kingston στο δεύτερο ημίχρονο και ξανά η φάση στο σούτ του Γκάλι. Κάπου εκεί στη διεκδίκηση χρεώθηκε το φάουλ στον Κάνιγχαμ. Γιαννάκη. Γκάλι. Γιαννάκης σούτ από πολύ μακριά.
Rebound από τον Bird. Ο Bird σταματάει, σουτάρει για 2 πόντους. Rebound από κανένα. Τελικά ο Γκάλης μαζεύει μετά την προσπάθεια του Gordon. Γκάλης. Το σουτ από πολύ δύσκολη θέση. Το rebound σε ελληνικά χέρια, αλλά η μπάλα δίνεται στους Άγγλους από τον Νταβίδοφ που ήταν και μπροστά. Να ο Νταβίδοφ. Οι Άγγλοι έβγαλαν καθαρά την μπάλα παρά την προσπάθεια εκεί του Στόπιν και του Λιπηρίδη. Ο Στόπιν διαμαρτυρήθηκε, τον είδατε. Διευθυντές, όπως τα ακούσατε, είναι ο Σοβιετικός Μιχαήλ Νταβίδοφ και ο Γερμανός Τρούμπκε. Από το Λεβερκούζαν μάλιστα ο Τρούμπκε. Κάνιγχαμ. Ο Μπέρτ, αντίπαλος των Γκάλης. Ο Γκόρντον σε μαρκάρεται. Αστοχή από καλή θέση, αλλά με το follow του Gordon που είναι ο καλύτερος παίκτης μέχρι τώρα στο σημερινό παιχνίδι της Kingston. Το score γίνεται 53-38. Ξαναβλέπετε τη φάση με το follow του Gordon. Ο Γιαννάκης μπαίνει προς τα μέσα. Αστοχή, το rebound ο Gordon. Bird. Στους 3 πόντων από τον Duncan. 56-38 από τον Lorenzo Duncan. Που φτάνει με αυτό το τρίποντο τους 5 προσωπικούς φόντων. 56-38 λοιπόν, ξαναβλέπετε το τρίποντο του Αμερικανού. Ο Άρης χάνει και πάλι την επαφή του, διαφορά φτάνει στους 18 πόντους. Γκάλης. Σέλερ. Γιαννάκης. Λιπηρίδης. Ο Άρης έχει εγκλωβιστεί σε αυτό το μάλλον άπλωμα του Μάρκου Φέζη Κίνγκστον. Το φάουλ χρεώνεται στον Gordon. Για να δούμε, ή τον Κάνιγχαμ. Τον Gordon. Gordon. Αν δεν ήταν τον Κάνιγχαμ, θα ήταν το τέταρτο, αλλά χρεώθηκε στον Τρέβορ Gordon και σωστά αυτό το έκανε. Γιαννάκη. Γιάννη. Ο Σέλερ γυρίζει. Αστοχή από αυτή τη τόσο καλή θέση. Το φάουλ του Duncan στον Σόμπιν, η σειρά του Αμερικανού της Kingston να διαμαρτυρηθεί. Αλλά το φάουλ ήταν καθαρό. Να ο Duncan, το βάθος, ο Λορέντζο Duncan, που αποκτήθηκε την τελευταία στιγμή στη θέση του Ρίσο. Κοιτάξτε το φάουλ, πόσο καθαρό. Απορώ γιατί διαμαρτυρήθηκε ο Duncan. Εδώ ο Duncan. Ενώ μπήκε ο Ρωμανίδης στο παιχνίδι με το 9 στη θέση του Λιπηρίδου. Να ο Στόπιτ που έχει δικαίωμα για άλλη μια βολή. 56-39 από το καλάθι του Γιουγκοσλάβου. Από τη βολή μάλλον του Γιουγκοσλάβου. Ο Μπέρντ με τον Γιαννάκη. Έχει προηγηθεί ένα σφύριγμα, έχει δώσει φάουλ ο Στρούμπκε τον Γιαννάκη. Να εδώ η φάση, εδώ χρεώθηκε το φάουλ ο Γιαννάκης πάνω στον Μπέρντ. Δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη. Για τον Άρη δεν έχει κανένα παίκτη πάνω από δύο. Δύο έχουν όλοι πυρίδι, ο Γιαννάκης, ο Σόμπιν και ο Σέλερ. Ενώ για την Kingston έχει δύο. Ο Duncan έχει μάλλον τέσσερα πρόσωπα που συνδυνεύει κατά εξοχήν. Ο Κλάρκ και τρία ο Κάνιγκαν. Το φάουλ χρεώθηκε στον Duncan αυτή τη φορά. Το τρίτο φάουλ του Duncan. Να εδώ ο Gordon. Ο Gordon που δεν είναι και πολύ καλό παιδί και πέρυσι που έπεσε στην Derby και πρόπεσε στην Bracknell έγειρε τον προπονητή του δύο διαφορετικούς προπονητές, γι' αυτό και διώχθηκε από τις ομάδες του. Άλλο ένα φάουλ αυτή τη φορά από τον Gordon. Οι Άγγλοι δείχνουν τον Ken Lan, αλλά στον Gordon έχει χρεωθεί το φάουλ. Να εδώ ο Gordon που πάει πάνω στη φάση. Το δεύτερο φάουλ του Gordon. Έλληνες, είδατε στις κερκίδες. Ο Στόπιν έχει δικαίωμα για δύο βολές. 56-39, μένουν 15 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για να λύσει το δεύτερο ημίχρονο. Άλλη μια βολή για τον Στόπιν, για άλλη μια φορά άστοχος. Ο Στόπιν που έχει τρεις πόντους μέχρι τώρα όλους στο δεύτερο ημίχρονο. Αστοχή και στη δεύτερη βολή, άλλη μια χαμένη επίθεση για τον Άρη. Να ο Duncan εδώ. Μία στις τέσσερις βολές για τον Στόπιν. Ο Μπέρντ με τον Γκάλη κοντά του.
το κλέψιμο Ρωμανίδης στον Γκάλι. Να δούμε τι θα αποδώσει αυτό το χαμηλό σχήμα με τον Μιχάλη Ρωμανίδη. Ο Σόμπιν και πάλι βρίσκει τώρα το στόχο. Πέντε πόντια από τον Σόμπιν που γίνεται αιχμή στο δεύτερο ημίχρονο και αν είχε φτωχίσει και στις βολές που έχασε η διαφορά θα ήταν μικρότερη. 56-41. Ξανά το καλάθι του Γκόραν Σόμπιν. Ο Μπέρτ με τον Γκάλι αντίπαλο. Ο Γιαννάκης κυνηγάει τον Γκρίφιθ. Και ο Ρωμανίδης τον Κάνιγκαμ τώρα. Είναι λίγο παράδοξο το ματιάρισμα. Κάνιγκαμ. Δύσκολο σου του Μπέρτ. Θα τον σταματήσει εκεί ο Σόμπιν με τη βοήθεια του Ρωμανίδη. Και ο Γκάλις μόνος με το καλάθι δεν αστοχεί εκεί. 56-43 και σε σηκωμό στην ελληνική κερκίδα. Βλέπετε εδώ τους Έλληνες που πανηγυρίζουν. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου Άγγλοι στο γήπεδο. Να ξανά το καλάθι που πέτυχε ο Γκάλις. Και βέβαια είναι χρυσή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα να κερδίσει εκτός έδρας σήμερα σε ένα περιβάλλον απόλυτα φιλικό προς αυτήν. Πρώτα όμως θα ανακαλυφθούν αυτοί οι 13 πόντοι που έγιναν τώρα ξανά 15 από το καλάθι του Κάνιγκαμ. 58-43. Να εδώ ο Άλαν Κάνιγκαμ που έχει 15 πόντους στο Κάνιγκαμ. Ρωμανίδης Γκάλις. Βγάζει έξω στον Γιαννάκη, γυρίζει μπάλα Στόπιν. Μπαίνει προς τα μέσα, δεν μετράει, δεν θα μετρούσε το καλάθι. Αν έμπαινε το φάουλ, χρεώθηκε λίγο πριν σουτάρει ο Σόμπιν και είναι στον Χένλαν. Να, το 13 ο Μάρτιν Χένλαν που έκανε το πρώτο του φάουλ. Βλέπετε τον Χένλαν εδώ. Τριών πόντων. Αστοχή το rebound του Clark. Bird. 58-43 για την Kingston. Ο Γιαννάκης πάει να κλέψει αλλά δεν μπορεί. Το σούτ αποκαλύφθηκε και νέο καλάθι από τον Cunningham που είναι ασταμάτητος. Έχει 17 πόντους μέχρι τώρα. Ο Σόμπιν πάλι. Δύσκολο άστοχο σουτ. Βιάστηκε και ο Σόμπιν δεν είχαν ακολουθήσει οι συμπαίκτες του. Bird. Ο Cunningham νέο καλάθι 62-43. Και 19 πόντια από τον Κάνιγκαμ. 62-43 ο Άρης κάνει όλο και περισσότερο έδαφος. Ο Γκάλις με αργό ρυθμό. 13 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο χρόνος επαρκεί για να κάνει το comeback ο Άρης, αλλά πρέπει να βρεθούν οι δυνάμεις. Γιαννάκης στους τριών πόντων. Rebound ο Κλάρκ. Ο Χένλαν. Ο Στέλλος βγάζει παραπάνω το καλάθι, μαζεύει ο Γιαννάκης. Γκάλις. Γκάλις πλησιάζει προς το καλάθι, περνάει και ολοκληρώνει μόνος του 62-45. Με 17 πόντους του Γκάλις. Να εδώ αρχηγός του Άρη, έκανε το σπάσιμο στον αέρα, ξέφυγε εύκολα. Στο μεταξύ όμως πέτυχε νέο καλάθι ο Κάνιγκαμ. 64-45. 12 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Ελπίζω να μην είναι μαύρη νύχτα αυτή για τον Άρη σήμερα στο λευκό Λονδίνο. Σέλερ γυρίζει και πετυχαίνει το καλάθι. 64-47. Να εδώ ο Μπρατ Σέλερ. Είναι δεύτερο σκόρερ του Άρη, έχει 15 πόντους. Ο Φέρντ. Ο Κλάρκ, ο Κάνιγκαμ. Νέο καλάθι του Κάνιγκαμ που πετυχαίνει το 10ο συνεχόμενο πόντο του. 10 πόντους στη σειρά για τον Κάνιγκαμ, τον οποίο δεν μπορεί να μαρκάρει ο Ρωμανίδης. Είναι ψηλός ο Κάνιγκαμ, βγαίνει έξω, έχει την ευκαιρία να πλησιάσει και στο καλάθι. Ο Ρωμανίδης είναι ανέτοιμος για αυτή τουλάχιστον τη δύσκολη αποστολή. Γκάλι, ζεζώνει η Κίνγκστον. Είναι λογικό αυτό, αφού μόνο εύστοχα δεν είναι τα σουτ των παιχτών του Άρη από μακριά. Ο Σόμπιν κέρδισε ένα ακόμα φάουλ μετά το επιθετικό rebound στο άστοχο του Σέλερ. Το δεύτερο φάουλ της Χένλαν ήταν αυτό που κέρδισε ο Σόμπιν. Ξανά εδώ ο Γιουγκοσλάβος παλεύει. Εδώ είναι ο Κέβιν Κέιντλ, ο 33χρονος προπονητής της Κίνγκστον που είναι ταυτόχρονα και εκλέπτορας της εθνικής Σκοτίας. Ο Κέιντλ που είναι Αμερικανός. 66-47. Το ποσοστό του Σόμπιν στις βολές όλο και πέφτει. Τώρα έχει 2 στις 6. 66-48.
Μπέρκ. Ο Λέσκης ξανάβαλε τον Λιπηρίδη. Ο Μπέρκ αστόχησε και το rebound από τον Στόπιν Γιαννάκη. Φέλετ. Δύσκολο σούτ και φάουλ που καταλογίζεται στον Γκρίφιθ. Να εδώ ο Μπρατ Σέλερ. Ήταν το τρίτο φάουλ του Γκρίφιθ. Οι Άγγλοι έχουν προβλήματα με τα φάουλ, αλλά δεν, μέχρι τώρα δεν έχουν επηρεαστεί από αυτά. Έχουν το ίδιο δυνατά στην άμυνα. Σέλερ εδώ. Δικαίωμα για δύο βολές στον Αμερικανό του Άρη. 11 και 17 ακόμα. Ο χρόνος κυλάει και η διαφορά δεν μειώνεται. 66-49. Εδώ ο Λέσκης, μόνο ευχαριστημένος δεν μπορεί να είναι από αυτό το θέαμα που παρουσιάζει σήμερα ο Άρης. 66-50 και όχι βέβαια 66-40 όπως γράφει ο Κίνακας. Βέρντ. Ο Κάνιγχαμ με το Λιπηρίδη τώρα. Ο Γκόρντον κλείνεται από την σωστή άμυνα εκεί του Σόμπιν. Του τυποποίηση του Γκρίφιθ. Rebound από τον Γιαννάκη. Γκάλης. Γύρισαν οι Άγγλοι. Ο Γκάλης σταματά και σιτάρει μόνος του με 66-52. Πέντε συνεχόμενοι πόντοι από τον Άρη χωρίς απάντηση και οι Έλληνες όπως είδατε βρήκαν την ευκαιρία να μοιράσουν φυλάκια. Και time out που φέρνει ο προπονητής της Kingston ο Kevin Cady. 10-47 ακόμα, 66-52 το σκορ. 52 υπέρ της Kingston και ο Duncan κατεβάζει την μπάλα. Μένουν 10 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Ο Cunningham έχασε επιτέλους ένα σούτο για να έχει το rebound. Γκάλης. Δεν μπορεί να τον ακολουθήσει ο Griffith και φάουλ από τον Χένλαν. Θα ήταν καλά να πετύχαινε και το καλάθι ο Γκάλης για να έχει κέρδος τριών πόντων στη φάση αυτή ο Άρης. Για να ξαναδούμε τη φάση. Ο Γκάλης πέρασε εδώ εύκολα τον Griffith και κάπου εκεί του έγινε το φάουλ. 66-52 λοιπόν, 10 και 25 και δύο βολές για τον Γκάλη. Αστοχή ο Γκάλη στην βολή. Βλέπετε τον Γκάλη εδώ. 66-53 φτάνει στους 20 πόντους ο Γκάλη. Το φάουλ που χρεώνεται τώρα στον Γιαννάκη, να εδώ. Να υπάρχει εδώ ο Τάνκαν για να αποφύγει τον Γιαννάκη. Και εδώ χρεώθηκε ένα αυστηρό φάουλ στον αρχηγό τεχνικής μας. Ο Κέντλης ξαναβάζει τον Γκόρντον, να το εδώ. Στη θέση της Χένλαν, ο Γκόρντον που είχε πολύ αποφασιστική συμμετοχή ως τώρα στο παιχνίδι. Τάνκαν, 66-53. Λίγο πριν τα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Κάνιγχαμ με το Λιπηρίδη. Ο Γκόρντον με τον Σόμπιν. Κλείνει σωστά ο Γιουγκοσλάβος. Πάτα Γκόρντον. Το σούτ υπό ασυστική πίεση. Το rebound με τη βοήθεια του Λιπηρίδη ο Γκάλης. Και πάλι γυρίζουν πιο γρήγορα οι Άγγλοι. Όμως Γκάλης. Ο Γιαννάκης του τριών φώτων. Με 66-56. Να λοιπόν που το παιχνίδι πάει να γυρίσει, φτάνει τους 10 πόντους σε 9 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει. Με ένα 9-0 του Άρη από 66-47 το σκορ έγινε 66-56 και τώρα 68-56 από ένα ακόμα καλάθι του Γκόρντον, το βλέπετε εδώ. Να ξανά η φάση, ο Σόμπιν πήγε να κερδίσει επιθετικό φάουλ. Γκάλης. Βρίσκει τον Γκόρντον εκεί μπροστά του. Πρόχνονται και ο Γκρίφιθ με τον Στόμπιν. Τελικά ο Γιουγκοσλάβος παίρνει την μπάλα την πάσα του Γκάλη και νέο φάουλ που καταλογίζεται σε ποιον. Στον Κλάρκ, αν είναι στον Κλάρκ είναι το πρώτο του. Όχι, είναι στον Κάνιγχαμ και είναι το τέταρτο του. Αυτό είναι ο Χένλαν και ο Μπέρκ που επανέρχονται στο παιχνίδι. Φεύγει ο Ντάνκαν. Και βγαίνει και ο Κλάρκ. Ξανά η φάση ο Στόμπιν. Ένα σωρό φάουλ έγιναν εκεί, εμπάσχε δικό. Ο Σόμπιν θα εκτελέσει βολές και πάλι. Ο Σόμπιν έχει πετύχει 6 πόντους και τώρα 7. 68-57.
Η εξέδρα, η γεμάτη Έλληνε ψάχνει να βρει μια αφορμή για να ξυπνήσει. Και βέβαια εδώ ίσω είναι το κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Αν μπορέσει να κάνει το ξέσπασμα, ο Άρης, το ξέσπασμα που χρειάζεται. Μπέρντ. Τόσο μικρό όμω Αμερικανό. Τώρα έχει γίνει Άγγλο βέβαια. Παίζει 12 χρόνια στην Αγγλία. Η πάσα περνάει κάτω από τα πόδια του Γκόρντον. Η μπάλα ξανά για τον Άρη. Ευκαιρία να μειωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά που τώρα είναι στου 11 πόντου. Γιαννάκη. Γκάλι. Προσπαθεί να πιέσει σε όλο το γήπεδο η αγγλική ομάδα και κάνει βήματα ο Γκάλις υπό την αστυχική πίεση του δύο Άγγλων. Βλέπετε εδώ τους συμπατριώτες μας να διαμαρτύρονται στην κερκίδα. Και εδώ ο Γκάλις που ζητάει φάουλ βέβαια και πρέπει να ήταν φάουλ. Έχει δίκιο ο Γκάλις που διαμαρτύρεται. Έπεσαν πάνω του, χτύπησαν τα χέρια οι Άγγλοι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, 9 λεπτά ακόμα, 68-57. Μπέρντ. Πάσα στον Χένλαν, αυτό το δείχνει, δεν μπορούσε να έχει πτήσει. Γκάλις. Ο Γιαννάκης προσπαθεί να διεκδίσει, περνάει στον Σέλερ που δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα, την κερδίζει όμως ο Τσόπιν, δίνει και πάλι ανάποδα με τα βίντεο, αν είναι δυνατόν. Κοιτάξτε εδώ τον Τσόπιν που διαμαρτύρεται, έπιασε την μπάλα ο Γιουγκοσλάβος, αλλά του τη χτύπησε μέσα από τα χέρια κάποιος παίκτης της Κίνγκστον την μπάλα. Κοιτάξτε ξανά. Μπάλα χτύπησε τελικά στο κεφάλι του Τσόπιν. Να εδώ. 8:33 πριν από το τέλος. 68-57. Βλέπετε εδώ ένα από τα κέρματα εκτός πολλά που έπεσαν μέσα στο γήπεδο. Γίνεται και η σχετική έκκληση από τα μεγάφωνα. Η απόφαση αυτή του Νταβίτοφ ξεσήκωσε τους νεαρούς Έλληνες που έχουν σχεδόν γεμίσει το Crystal Palace. Βλέπετε εδώ. Ακόμα και ο παδί του ΣΑΕΦ. Οκτώμιση λεπτά απομένουν για το τέλος. 68-57 είναι το σκορ. Διαβουλεύσεις στην γραμματεία. Έχει δοθεί και θρησκή ποινή στον Σόπι. Δικαίωμα πάντως για δύο βολές στον Λάρ. Είδατε τον Κέιλ να διαμαρτύρεται. Άλλη μια βολή για τον Κλάρκ μετά την τεχνική ποινή. Να πούμε ότι κάποια λάθη που φοβάμαι ότι κάνουμε οφείλονται τότε. Δεν βλέπουμε τίποτα από το σημείο μας έχουν βάλει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μπροστά ο κόσμος όρθιος. Γενικά η μετάδοση μόνο υπό ευμενή συνθήκες δεν γίνεται. Γκάλι. Τον Σέλερ που πλησιάζει στο καλάθι. Αυτοχή όμως από τόσο καλή θέση ο Κλάρκ στο rebound. Μπέρντ. 69-57 ο Μπέρντ πάει να ολοκληρώσει μόνος. Αυτοχή το rebound από τον Σόπινγκ. Γιαννάκης. Γιαννάκης και φάουλ. Μία στιγμή αβολές για τον Γιαννάκη. Το φάουλ καταλογίζεται αυτή τη φορά στον Μπέρντ που έχει και αυτός 3. Τρίτο φάουλ λοιπόν του Άλτρον Μπέρντ. Όλοι οι παίκτες, ενώ ξαναείδατε, όλοι οι παίκτες της Κίνγκστον είναι φορτωμένοι. Να δούμε πόσο θα αντέξουν να παίζουν άμυνα. Έχουν όλοι φάουλ. Αστοχή και πάλι ο Γιαννάκης, αλλά με το follow του Σόπινγκ, ο οποίος παρά την αστοχία της ελεύθερης βολές έχει κάνει μεγάλη δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο. 69-59. 8 λεπτά ακριβώς για το τέλος. 10 πόντοι πρέπει να καλυφθούν αν θέλει να νικήσει ο Άρης εδώ στο Λονδίνο και να αντιμετωπίσει πλέον με άλλο βλέμμα τη συνέχεια. Τα δύο ερχόμενα παιχνίδια με την Leverkusen και την Barcelona στο Αλεξάνδριο μπορεί να του δώσουν την πρόκληση αν κερδίσει σήμερα. Rebound από τον Γκάλι μετά το άστοχο σουτ του Griffith. Ακούτε τι γίνεται εδώ στο Crystal Palace από τους Έλληνες. Ο Γκάλι κόβεται αλλά μαζεύει ξανά την μπάλα και από κοντά στο σύνολο ενώ του γίνεται κεφάλι που δεν χειρίζεται. 69-61, 7 λεπτά και 29 για το τέλος. Η διαφορά στους 8 πόντους. Και φάουλ που στηρίζεται συνέχεια στον Γκάλι στην προσπάθεια του να πιέσει. Ο Νταβίτοφ έδωσε αμέσως το φάουλ, δεν άφησε να περάσει ούτε δευτερόλεπτο. Βλέπετε ξανά το κόστιμο του Κάνιγχαμ και στη συνέχεια το φάουλ που κάνει ο Γκόρντον, αλλά δεν στηρίζεται, ο καλάθι πάντως μετράει.
69-61. Ο Μπέρντ με αντίπαλο τον πάλι, τον Γκάλι κατεβάζει την μπάλα. Και νέο φάουλ που γυρίζεται εκτός φάσεως. Σε ποιον το έχει δώσει όμως ο Νταβίδο. Ο Λιπτυρίδη. Και στον Γιαννάκη. Στον Γιαννάκη είπαν τα μεγάφωνα, στον Λιπτυρίδη είπαν τα μεγάφωνα, νομίζω ότι έχει δώσει στον Γιαννάκη το φάουλ. Τελικά είναι ένα και ένα φάουλ. Να ξαναζητήσω συγγνώμη, δεν βλέπω τίποτα από το σημείο που βρίσκομαι. Είναι το πέμπτο φάουλ του Κάνιγχαμ και το τρίτο του Γιαννάκη. Να λοιπόν που η Κίνγκστον χάνει σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο τον καλύτερο κατά τεκμήριο παίκτη. Βλέπετε εδώ τον Κάνιγχαμ που πάει στον πάγκο. Το σκορ είναι 69-61, 7 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και αυτή η μονομασία Λιπτυρίδη Κάνιγχαμ λοιπόν κατέληξε σε ένα κέρδος για την ελληνική ομάδα, το πέμπτο φάουλ του Κάνιγχαμ. Ο Λιπτυρίδης έχει 3, η μπάλα δόθηκε όμως και πάλι στους Άγγλους μετά το τζάμπολ. Για να δούμε, θα έχουμε κι άλλο τζάμπολ. Οι δύο διαιτητές διαφωνούν τώρα. Και τελικά η μπάλα δίνεται στον Άρη. Περίσκησε η γνώμη του Νταβίδοφ, το ξέρει ο Τρούμπ και ίσως δεν ήξερε. Ίσως μάλλον φύριξε στην τύχη, θα λέγαμε. Και για μου σκέφτει τελικά η περίσκηση της γνώμης του πρώτου διετή, γιατί κανονικά πρέπει να έχουμε τζάμπολ σε δικογνωμία διετητών. Ελάχιστα πειράζει βέβαια αυτό τον Άρη, ίσα ίσα Γκάλι. Μπαίνει προς τα μέσα από καλή θέση αστοχή το rebound από τον Χένλαν και Μπέρντ. 6 και 49 απομένουν, διαφορά σε 8 πόντους. Να δούμε αν θα μπορέσει η Κίνγκστον να κρατήσει αυτό το προβάδισμα χωρίς τον Κάνιγχαμ. Μπέρντ. Μπέρντ μένει προς τα μέσα, αστοχή και μπάλα πάλι για την Κίνγκστον από τα χέρια του Γιαννάκη μετά την προσπάθεια του Κλάρκ για follow. Να εδώ ο Χένλαν το 13 με το παράξενο κούρεμα, flat top. Ο Μπέρντ προσπαθεί να δοκανίσει το χρόνο, 6 και 27 ακόμα. Κλάρκ, αστοχή, rebound του Γιαννάκη που δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Νευρικότητα, νευρικότητα που έχει στοιχήσει αρκετές φάσεις στην ελληνική ομάδα, αρκετές κατοχές μπάλας. Ελληνικά τύπανα στις κερκίδες, μένουν 6 λεπτά και 20, τώρα 69-61. Μπέρντ. Και πάλι με αργό ρυθμό με αντίπαλο τον Γκάλι. Ο Σέλερ κυνηγάει τον Κλάρκ, ο Λιπτυρίδης τώρα τον Γκόρντον. Θα κλέψει ο Λιπτυρίδης από την απρόσθετη πάσα του Μπέρντ. Γκάλι. Πάλι δεν πέρασε συνδυασμός, γύρισαν γρήγορα οι Άγγλοι. Γκάλι. Πάσα κορυφή της ρακέτας όπου γυρίζει ο Σόμπιν, περνάει και πετυχαίνει το καλάθι ο Γκόραν Σόμπιν, 69-63, για να δούμε αν θα είναι ένας προσωπικός τρίαμβος στην Ιουγκοσλάβα αυτό το παιχνίδι. Και μακάρι να είναι βέβαια, 5 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. 69-63 μειώνει ο Άρης. Και βέβαια αν το παιχνίδι κρυθεί στα τελευταία λεπτά, στις τελευταίες φάσεις του Άρης είναι αυτός που είναι φαβορεί ο πιο έμπειρος. Άλλωστε έχει χάσει πολλά παιχνίδια τέτοια η Κίνγκστον φέτος μέσα στην περίοδο. Και από την Βαρκελόνα έχασε έτσι και από την ΚΟΠΟ 84 έχασε έτσι. Ο Γκάλις καλάθι και φάουλ δεν μετράει λέει ο Νταβίδο. Εν πάση περιπτώσει το φάουλ είναι το πέμπτο του Κλάρκ. Είναι και αυτό ένα κέρδος. Μία σημεία φορές για τον Γκάλι. Αν μετρούσε όμως και το καλάθι, το κέρδος θα ήταν πολλαπλό. Έξω και ο Κλάρκ. Η Κίνγκστον που έχασε νωρίτερα τον Κάνιγχαμ χάνει τώρα και τον Κλάρκ. Είναι μία δύο παίκτες λοιπόν και ο Άρης. Επιτρέψτε μας να πούμε ότι έχει αρχίσει και γίνεται φαβορί του αγώνα. 5 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, 69-63 και να ξανά το φάουλ. Ο Γκάλις κερδίζει μία σημεία βολές, κρίθηκε από τον Νταβίδο ότι δεν ήταν η προσπάθεια για αυτούς το φάουλ του Κλάρκ. 69-64, ο Γκάλις εσπρόσθησε την πρώτη βολή και απέκτησε το δικαίωμα για τη δεύτερη αστοχή και σε αυτήν τώρα. 69-65, οι ομάδες μπαίνουν σχεδόν τα ίσα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μπέρντ με τον Γκάλι αντίπαλο. Τελευταίο time out το πήραν οι Άγγλοι και όχι ο Λέσικ. Ντάνκαν που μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Κλάρκ. Ένα πιο χαμηλό σχήμα τώρα για την Κίνγκστον. Και επιθετικό φάουλ από τον Ντάνκαν στον Γιαννάκη. Έτσι φαίνεται, ναι, αυτό έχει δώσει ο Νταβίδο. Να ο Ντάνκαν εδώ που διαμαρτύρεται. Το πέμπτο φάουλ και του Ντάνκαν. Για να δω αν έχει δίκιο ο άνθρωπος του Eurosport που μας βοηθάει εδώ με την στατιστική. Είναι το πέμπτο φάουλ του Ντάνκαν. Ο πίνακας δεν γράφει τα φάουλ των παιχτών. Είδατε ξανά τη φάση.
Τελικά το φάουλ δόθηκε στον Γιαννάκη, ο οποίος κλαίει εδώ και καλά κάνει και κλαίει, και λογικά εννοώ κλαίει, γιατί το φάουλ είχε χρεωθεί ξεκάθαρα στο Τζάμπα να κοιραζεί. Και μετά ο Νταβίδο φώναξε συγγνώμη, έδειξε το 5 από τον πάγκο των Άγγλων, μετά έδειξε τον ελληνικό πάγκο, το 5 ήταν και Γιαννάκη, στην αμβολική αλλαγή. Είναι ξεκάθαρα επιθετικό το φάουλ, όπως είδατε. Τέταρτο φάουλ του Γιαννάκη. Τι πέμπτο, πέμπτο, πέμπτο φάουλ λοιπόν του Γιαννάκη. Πέμπτο φάουλ του Γιαννάκη. Μας έχουν μπερδέψει εδώ οι Άγγλοι με τα φάουλ. Δεν γράφει τίποτα ο πίνακας. Η γραμματεία ανέβασε το λάθος του Λελάκη με το 4, τώρα βγάζει το 5. Δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει το 19-5 και πολύ μεγάλη απώλεια για τον Άρη η έξοδος του Γιαννάκη από το παιχνίδι. Και τώρα γίνεται jump, πολύ ωραία. Βαγγελίδης πήγε στη θέση του Γιαννάκη για τον Άρη. Η ελληνική ομάδα κέρδισε το τσάπο. Γκάλι, για να δούμε αυτό το σκυλόσχημα τι θα αποφέρει αυτή την κρίσιμη ώρα. 4 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Η Κίνγκστον προηγείται με 4 πόντους, 69-65. Ο Γκάλι ξεφεύγει. Δίνει δίπλα του στον Αγγελίδη που περνάει προς τα μέσα στο κι. Rebound από τον Κένλαν. Πάει να κλέψει ο Αγγελίδης, δεν μπορεί όμως. Duncan. Ο Γκόρντον μόνος, καλάθι και φάουλ από τον Λυπηρίδη, 71-65, 4-39 αύριο από το τέλος. Και ξανά η τελευταία φάση συνδυασμού από τον Μπέρσον Ντάνκαν, η ασίστ του Ντάνκαν και το καλάθι του Γκόρντον που πήρε και το φάουλ από τον Βασίλη Λυπηρίδη. Μια συμπληρωματική βολή για τον Τρέβορ Γκόρντον, κάτω εδώ. Βλέπετε στο βάθος το χρονόμετρο, 71-65, 4-39 ακόμα. Το rebound από τον Βέρντε, αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που χρειαζόταν ο Άρης αυτή την ώρα. 71-65, 4,5 λεπτά η μπάλα για τους Άγγλους. Ο Λέσης ορίεται στο βάθος. Η πάσα του Βέρντε και το κάρφωμα του Χένλαν, 73-65. Πανηγυρίζουν οι λίγοι Άγγλοι εδώ μπροστά μας. Ξανά η φάση με την ασίστ του Βέρντε και το εύκολο κάρφωμα του Χένλαν. 73-65, 4-10 ακόμα για το τέλος. Γκάλι, Σέλερ, rebound από τον ίδιο προσφυγμήν όμως, Duncan, προσπαθεί να αφηγιάσει ξανά η Kingston, ο Duncan εκτοχή, 75-65, ξανά στους 10 πόντους η διαφορά, η έξοδος του Γιαννάκη είχε καταληπτικά αποτελέσματα, 3-45, Γκάλι. Ο Γκάλις περνάει, καλάθι και φάουλ από τον Χένλαν. Να μια ανάσα για την ελληνική ομάδα, 75-67, μια βολή για τον Γκάλις και νέα χαμόγελα στην ελληνική εξέδρα, έστω και συγκρατημένα. Ο Γκάλις εδώ που στριφογύρισε, μπήκε μόνος του προς τα μέσα, είχε στοχή στη βολή ο Γκάλις. Ακολούθησε μια φάση που ξεσήκωσε διαμαρτυρίες. Ο Γκόρντον και ο Λυπηρίδης στρώθηκαν σε μια διεκδίκηση του μπάλας, έπεσαν μαζί κάτω, εκεί ο Άγγλος παίκτης έδωσε μια νυχιά, το πούμε, στο Λυπηρίδη, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον. Και ακολούθησαν κέρματα από τους Έλληνες φυλάσσους. Κάποια από αυτά βρήκε στο μάγουλο τον Duncan. Κοιτάξτε εδώ πώς τράβηξε ο Duncan το Gordon που το συνδρόμι τον Λυπηρίδη. Τη διεκδίκηση της μπάλας. Ένα κέρμα λοιπόν έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Χτύπησε τον Duncan χωρίς συνέχεια ακριβώς. Θα συνεχίσει κανονικά ο Αμερικανός παίκτης, βλέπετε εδώ τους άκλους εθνικούς. Δόθηκε σκεμμένο φάουλ στον Γκόρντον στην προηγούμενη φάση. Ο Λυπηρίδης με τους πρώτους του πόντους μειώνει τη διαφορά στο 75-70. 75-70 λοιπόν, 3 λεπτά και 24. Και πάλι από πλάγια για την ελληνική ομάδα μετά το σκεμμένο φάουλ του Γκόρντον. Για να δούμε, ο Άρης ξανά μέσα στο παιχνίδι, αφού βρέθηκε να χάνει κάποια στιγμή με 10 πόντους. Κι άλλοι. Κουρτζούμης που μπήκε στο παιχνίδι για να χαμηλώσει στο σχήμα, στη δεύτερο Αγγελίδη. Γκάλις, Σόμπιν γυρίζει, προσποιήσει σε αυτοσία Γιουγκοσλάβο στο follow του Σέλερ και 75-72. Η μικρότερη διαφορά στο παιχνίδι, 19 πόντια από τον Σέλερ, η μικρότερη διαφορά 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα τώρα ακριβώς για το τέλος του παιχνιδιού.
Ο Πέρντ με τον Γκάλι. Ο Άρης θυμίζουμε έχει χάσει τον Γιαννάκη, τον βλέπετε να κάνει τον assistant coach κατά κάποιο τρόπο στην άκρη της εικόνας. Ο Πέρντ αστοχή για δύο πόντους, 77-72. Μία από τις λίγες τόξες εδώ. Ξανά το καλάθι του Πέρντ. Στο μεταξύ ο Άρης κάνει τη δική του επίθεση με τον Τσόμπιν και πάλι που αστοχή το rebound του Τσόμπιν και φάς. Γκάμπολ δίνει ο Τρούμπκε μεταξύ Τσόμπιν και Γκόρντον. Γκάμπολ λοιπόν μεταξύ Τσόμπιν και Γκόρντον ενώ ο Γιουγκοσλάβος είχε πιάσει την μπάλα. Βουρτζούμις με την μπάλα, Γκάλι. Στους τριών πόντων του Γκάλι, ναι, 77-75. 77-75, 2 και 15 πριν από το τέλος. Με το τρίποντο του Γκάλι. Ο Μπέρντ με τον Γκάλι, χαμός στους εστέρες. Βλέπετε τον Γιαννάκη να φωνάζει δίπλα στον Λέσι. Ο Μπέρντ με τον Γκάλι πάντα αντίπαλο. Ο Μπέρντ δοκιμάζει ο ίδιος το σούτ και αστοχή. 79-75, ακριβώς 2 λεπτά για το τέλος. Ο Μπέρντ πέτυχε τα δύο τελευταία καλάθια της Κίνγκστον. Γκάλι. Νέος του τριών πόντων του Γκάλι, θα στοχίσει αυτή τη φορά και το βόλο από τον Τσόμπιν. Ο Σέλερ το rebound και φόλο από τον Βίσης πάνω στον Σέλερ που θα εκτελέσει μία σε μία ή δύο βολές. Για να δούμε. Ο Σέλερ δοκίμασε για το σούτ αλλά δεν ξέρω πότε χρειάστηκε το φάουλ. Το τέταρτο φάουλ του Γκρίζης, νάτος. Ο Σέλερ πάει στη γραμμή για τις βολές. Ξανά εδώ η φάση. Εδώ είναι το φάουλ, πρέπει να εκτελέσει δύο βολές. Για να δούμε. Και όμως μία σε μία λένε Νταβίδοφ και Τρούμπκε. 79-75, 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα ακόμα. 79-76, στοχή ο Σέλερ. Πάλι σε απόσταση βολή ο Άρης. Να ο Μπρατ Σέλερ, στα 28 του άσχετον για να έρθει στην Ελλάδα. Αστοχή στη δεύτερη βολή, το rebound Ολυμπηρίδης όμως μέσα από τα χέρια του Χένλαν. Ο Γκάλις σε αυτό το περίεργο σούτ αστοχή, rebound και πάλι ο Τσόμπιν όχι. Ο Χένλαν μαζεύει τελικά και φάουλ του Σέλερ. Μία στιγμή βολές για τον Μάρτιν Χένλαν, το σκόρ είναι 79-76, το τρίτο φάουλ του Μπρατ Σέλερ. Ένα λεπτό και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Ο center forward της αγγλικής ομάδας έχει δικαίωμα λοιπόν για μία στιγμή βολές. Βλέπετε ξανά την διεκδίκηση μετά το άστοχο σούτ του Γκάλι και το φάουλ που κάνει δεξιά ο Σέλερ. Βλέπετε τους Έλληνες πίσω από το καλάθι να προσπαθούν να κάνουν τον Αμερικανό να αστοχίσει, τον Άγγλο να αστοχίσει. Και πράγματι, Γκάλι στο rebound. 79-76. Ο Σέλερ κάνει την μπάλα που δίνεται και πάλι για τους Άγγλους. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να ο Λέσης εδώ και ο Ντάνκαν που θα επαναφέρει. 1,5 λεπτό για το τέλος. Τρεις πόντους μπροστά η Κίνγκστον. Ο Μπέρντ ξεφεύγει. Θα δώσει στον Χένλαν και επιθετικό φαουλ. Όχι αμυντικό φάουλ του Τσόμπιν πάνω στον Μπέρντ που θα εκτελέσει μια στιγμή βολές τώρα. Ξανά η φάση. Ο Μπέρντ αφού έδωσε την assist πρόφυγε εκεί από τον Τσόμπιν. Και έτσι δεν μετράει το καλάθι της Χένλαν. Μια σημεία για τον Όλτον Μπέρντ, νάτος ο μικρόσωμος Αμερικανός που όταν ήταν στο κολέγιο στο Κολοράντο και ήταν αδείξει κάποια στιγμή καλύτερος της Αμερικής είναι ίσως κάτω από 1,82. 80-76, 1-26 για το τέλος. Και άλλη μια βολή για τον Μπέρντ, τον Όλτον Μπέρντ. Rebound από, το, από τον Χένλαν. Χρειαζόταν να κερδιθεί αυτό το rebound. Ο Μπέρντ με τον Βουρτζούμι αντίπαλο. Πάντα Μπέρντ, 1-16 για το τέλος του μικρόνου και του αγώνα και φάου που στηρίζεται τον Βουρτζούμι στην προσπάθεια του Μπέρντ. Πάλι μια σημεία για τον Μπέρντ. Είναι 33 χρονών ο Μπέρντ. Να εδώ το φάουλ. Πολλές διαμαρτυρήθηκε στον Βουρτζούμι. Ήρθε να μην γίνει φάουλ σε αυτή την επίθεση. Μια σημεία λοιπόν για τον Μπέρντ. 81-76. Ο Μπέρντ που έχει πετύχει τους περισσότερους πόντους της ομάδας σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο. 82-76, 1 και 13 για το τέλος. Γκάλι.
Οι Άγγλοι μαρκάρουν στην περιφέρεια, φοβούνται το τρίποντο. Ο Γκάλες πάει να περάσει, δίνει στον Βουρτζούμι. Η πάσα στον Σόμπινγκ, μόνος αυτός, 82-78. 96 δευτερόλεπτα. Ξανά το καλάθι του Σόμπινγκ. Και φάουλ που σφυρίζεται τώρα. Όχι, 5 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα που κάνει ο Ντάνκαν πριν επαναφέρει την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα λοιπόν δίνονται στους Άγγλους, 48 δευτερόλεπτα, μία ακόμα τελευταία ίσως ευκαιρία για την ελληνική ομάδα που χάνει 82-78. Ο Ρωμανίδης μπήκε στο παιχνίδι για μία παραπάνω λύση στο ματινό σουτ. Ο Γκάλης, ο Ρωμανίδης και φάουλ, μία σημεία βολές για το Ρωμανίδη, στο φάουλ που έκανε ο Γκόρντον, τέταρτο φάουλ ο Γκόρντον. Ξανά η φάση, εδώ κάνει το φάουλ με το δεξί χέρι, βλέπετε ο Γκόρντον στο Ρωμανίδη και νάτος. Μία σημεία βολέωση για τον Μιχάλη Ρωμανίδη που έχασε σχεδόν 3 μήνες βράση λόγω ενός οπαδού του Μαντζιά τον Νοέμβριο. 82-78, 36 δευτερόλεπτα. 82-79. Χρειάζεται μια καλή άμυνα ο Άρης στην επόμενη επίθεση των Άγγλων. 82-80. 82-80 λοιπόν, Duncan προσπαθεί να πιέσει ο Άρης. Και φάουλ που δίνεται στον Μπουρτζούμι. Ακριβώς 30 δευτερόλεπτα δεν απειλήσει. Μία σημεία βολές για τον Λορέντζο Duncan. Λορέντζο Duncan από το φάουλ του Μπουρτζούμι. Για να δούμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο Άρης. Αν αυτοσύσει τη βολή, ο Duncan, ο Άρης χρειάζεται ένα καλάθι για να ισοφαρίσει. Για να δούμε. Αστοχή ο Ντάνκαν, το rebound του Σόμπιν, 82-80 και 30 δευτερόλεπτα όλα για τον Άρη. Γκάλης, να δούμε θα επιχειρηθεί σουτ, 2 πόντων ή 3 για την νίκη. Σέλερ, Γκάλης, Ρωμανίδης. Σέλερ, Ρωμανίδης. Λέβει ο Ντάνκαν, ο Γκάλης μαζεύει, μένουν 10 δευτερόλεπτα όμως, γυρίζει ο Γκάλης. Ρωμανίδης μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει. Αστοχή, ο Σέλερ προσπαθεί, ο Σόμπιν στο rebound και στο Παρίζι από κοντά ακριβώς με τη λήξη ο Σόμπιν. 82-82 σε αυτό το συγκλονιστικό κυριολεκτικά παιχνίδι ο Κόραν Σόμπιν εδώ με αυτό το καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο ισοφαρίζει και στέλνει το μάτι στην παράταση. Στην παράταση όπου λογικά ο Άρης είναι φαβορή από ψυχολογική και μόνο το πιάσει είναι φαβορή. Οι Έλληνες μπήκαν μέσα να πανηγυρίσουν λες και κέρδισε ο Άρης. 82-82. Η απροσεξία του Ρωμανίδη κάποια στιγμή παραλίγο να δώσει στην Κίνγκστον το παιχνίδι από το παραλίγο κλέψιμο του Τάνκαν. Αυτός ο Ρωμανίδης πήρε το rebound εδώ σώπινα την προσπάθεια του Σέλερ. Μπήκε προς τα μέσα και στόχησε από πολύ κοντά. 82-82 με τον Σόμπιν να φτάνει τους 15 πόντους όλους στο δεύτερο ημίχρονο. Ξανά το τελευταίο καλάθι τώρα μόλις. Επιστρέψαμε στο Crystal Palace, είδατε τον Σόμπιν κάποια στιγμή και τον έδειχναν οι σκηνοθέτες γιατί έκανε το πέμπτο του φάουλ και έφυγε έτσι από το παιχνίδι στην προηγούμενη φάση. Η μόνη δηλαδή παράταση που δεν προλάβαμε να δούμε από βλάβη στο κύκλωμα. 83-82, 4 και 43 ακόμα. Ο Μπέρντ έχει μία ακόμα βολή. Κάτος εδώ, 33χρονος Αμερικανός. Ο Ρωμανίδης στο rebound. Ο Άρης τώρα παίζει με Γκάλη, Βουρτζούμι, Ρωμανίδη, Σέλερ και Λυπηρίδη. Λύπη δηλαδή ο κλασικός του τεφόρα από αυτή την πεντάδα. Όχι, παίζει ο Αγγελίδης, τόσο συγγνώμη. Και όχι ο Βουρτζούμι στο παιχνίδι. 83-82, 4-26 ακόμα για να λήξει η παράταση. Η παράταση στην οποία πήγε το παιχνίδι μετά από εκείνο το καλάθι του Σόμπιν στα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα. Ο Σόμπιν που δεν έχει πλέον δικαίωμα συμμετοχή στο παιχνίδι αφού ήταν το πέμπτο του φάουλ. 85-82 μπροστά η Κίνγκστον με τον Ντάνκαν. Αριστερά με το 5 τώρα στο πρώτο πλάνο ο Λορέντζο Ντάνκαν. Γκάλης. Σέλερ, Γκάλης, Ρωμανίδης, η πάλα ξανά για τον Άρη, 85-82 μπροστά η Κίνγκστον, 3-57 και βέβαια είναι κρίμα να χαθεί το παιχνίδι στο σημείο που έχει φτάσει. Και έτσι όπως εξελίχθηκε. Ο Λέσης απέστειρε τον Ρωμανίδη, 85-82 το σκορ, 3-50, να ο Γκάλης. Σέλερ. Ο Κουρτζούμις είχε θέση του Ρωμανίδη. Γκάλης.
Σέλερ μπαίνει προς τα μέσα, από καλή θέση νέου, 85-84, 3-36. Οι δύο ομάδες έχουν χάσει από δύο πολύ βασικούς παίκτες, τη Κίνγκστον, τον Κάνιγχαμ και τον Κλάκη και τον Σόμπιν. Πέντε φάουλ βέβαια όλοι. Ντάνκαν. Ο Μπέρντ πάει να μπει προς τα μέσα, υπό την πίεση του Γκάλι αστοχή και επιθετικό φάουλ που δίνει ο Νταβίδο στον Μπέρντ. Θεωρώ ότι το είδατε τους Έλληνες είχαν φτάσει μέχρι στην γραμμή του αγωνιστικού χώρου για να χειροκροτήσουν την απόφαση του Νταβίδο. Καταλαβαίνετε εδώ χρεώθηκε με φάουλ ο Μπέρντ, ότι έφτασε δηλαδή τον Γκάλι στην προσπάθεια να φτάσει σε ένα ευκαιρές σουτ. 85-84, 3-10 απέναντι σε ζώνη ο Άρης. Μπουρτζούμι θα κάνει αυτό το σουτ, αστοχή, άτυχος ο νεαρός στη φάση αυτή. Μπέρντ και φάουλ που δίνεται κεφάλι στον Μπουρτζούμι. Ο Μπέρντ έχει 4 φάουλ με το προηγούμενο. Βλέπετε τον Γκάλι να διαμαρτύρεται στον Μπουρτζούμι. Πάλι μια σημεία για τον Άλτον Μπέρντ, τρίτο φάουλ του Μπουρτζούμι. Ο Μπέρντ λοιπόν στις ελεύθερες βολές. Ο Μπέρντ που σήκωσε το βάρος από τη στιγμή που αποβλήθηκαν οι σκυλίδες παίκτες του Κάνιγχαμ και ο Κλάρκ. 87-84 από τον Κάνιγχαμ, αφού ο Μπέρντ έχασε τη βολή αλλά πήρε συνέχεια το επιθετικό rebound. Ο Τάνκαν φτάνει στις 11 πόντους από τους 2 στις 4 στην παράταση. Γκάλης στους 3 πόντων. 87-87 εσωφαρίζει ο Άρης με το τρίποντο του Γκάλη που φτάνει στους 31 πόντους. Ξαναβλέπετε το τρίποντο του Νίκου Γκάλη, 2 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για να τελειώσει την παράταση. Και φάουλ που δίνεται τώρα στον Γκάλη, ναι. Πάλι στον Μπέρντ, ο Γκάλης λέει ότι δεν έκανε φάουλ. Ήταν το τρίτο του. Για να ξαναδούμε. Οι διαιτητές πλέον σφυρίζουν τα πάντα προκειμένου να κρατήσουν αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι. Να ο Γκάλης που διαμαρτύρεται ακόμα, μία σημεία βολές για τον Άλτον Μπέρντ. Να εδώ ο Μπέρντ, όπως βλέπετε στο βάθος απομένουν 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Το σκόρ είναι ισόπαλο. Ο Γκάλης κάτι λέει στον Λέσσι. Πάντα ο Γκάλης στους δέχτες σας. 87-87, 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η παράταση. 88-87 την πρώτη βολή του Μπέρντ. Ξανά ο Μπέρντ. Και ο 89-87 που θα ξανά εκείνη τον Βάρη δεν έχει προηγηθεί σε κανένα σημείο ούτε του κανονικού αγώνα ούτε του παράταση. Γκάλι. Ρωμανίδης. Αλλάζει με τον Αγγελίδη. Σέλερ τώρα. Γκάλι. Γκάλι. Και φάουλ που καταλογίζεται στον Μπέρντ. Άμα είναι του Μπέρντ είναι το πέμπτο του. Και πλέον δεν μπορώ να φανταστώ σε ποιον θα μπορέσει να στηριχθεί η Κίνγκστον χωρίς και τον Μπέρντ. Όχι στον Ντάνκαν είναι το φάουλ. Τι στον Μπέρντ, να δω. Τον Ντάνκαν χρεώθηκε τελικά το φάουλ. Ήταν το πέμπτο και για τον Ντάνκαν. Μένουν τώρα 2 λεπτά ακριβώς, 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για λήξη του παιχνίδου. Ο Γκάλης ευστοχή, 89-88. Ο Άρης πρώτη φορά μπροστά. Να ο Γκάλης, ο Άρης που παίζει χωρίς τον Γιαννάκη από το 35. 89-89, 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Ο Γκόρντον θα αναπήγε στο παιχνίδι για τους Άγγλους. Gordon, Μέγλαν, Σίλερ που έμεινε και λίγο, ο Γκρίφιν και ο Μπέρντιν μετά του. Για τον Άρη παίζουν Γκάλι, Σέλερ, Ρωμανίδη, Αγγελίδη και Λυπηρίδη. Τον Άρη που παίζει μια ζώνη τώρα. Μπέρντιν, 1.40, 1.39, πιέζει στο τέλος ο χρόνος των Άγγλων. Έχω να δω το νούμερο 30 δευτερολέπτων. Το σούτ είναι πολύ κακό από τον Μπέρντιν, την μπάλα για τον Άρη. 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα για το τέλος. Να ο Κέβιν Κέιβι, ο άντρος του γονητής απογοητευμένος.
Όχι. Το rebound όμως από τον Gordon και το rebound από τον Αγγελίδη. Θα έχουμε και δεύτερη παράταση. Ναι, το σούτ του Γκάλι το... Ω, παραλίγο. Αλλά το σούτ του Γκάλι χτύπησε στο Στεφάνι, όπως είδατε, σχεδόν από τη σέντρα, από το ύψος της σέντρας. Και πάμε πλέον για τη δεύτερη παράταση. 89-89, η συνέχεια ενός πραγματικά δραματικού αγώνα. Ο Άρης ισοφάρισε στην εκπνοή του κανονικού αγώνα με το Σόμπιν. Είχε την ευκαιρία έστω και με αυτό το σούτ της απελπισίας του Γκάλι από πάρα πολύ μακριά να ισοφαρίσει. Δεν τα κατάφερε. Εδώ ξανά οι τελευταίες δραματικές φάσεις της παράτασης. Το σούτ από τον Μπέρντ. Νέα προσπάθεια εδώ από τον Χένλαν. Το rebound από τον Αγγελίδη που δίνει στον Γκάλι. Ο χρόνος του Άρη τελειώνει. Ο Γκάλις αποφεύγει τον Μπέρντ. Κάνει το σούτ πιο πίσω από τη σέντρα. Η μπάλα πάει προς το καλάθι. Τελικά χτυπάει στο Στεφάνι. Για μια ακόμη φορά εδώ ο Άρης φάνηκε άτυχος. Δεν μπόρεσε να τελειώσει εδώ το παιχνίδι και θα υποχρεωθεί να παίξει με την πρωταθλήτρια Αγγλίας δεύτερη παράταση. Χωρίς πλέον το Γιαννάκη και το Σόμπιν που όπως είδατε έχουν αποβληθεί νωρίτερα από το παιχνίδι. Η Kingston λοιπόν συνεχίζει μια παράδοση στο γήπεδό της να δυσκολεύει όλες τις ομάδες. Μας θυμίζει πάρα πολύ το σημερινό παιχνίδι, το αντίστοιχο με τη Γιουγκοπλάστικα. Εκεί στην κανονική διάρκεια του αγώνα έχει ισοφαρίσει ο Περάσοβιτς για τους Γιουγκοσλάβους με τρίποντο. Τελικά η Γιουγκοπλάστικα πήρε το παιχνίδι στην παράταση. Όμως έχει αποκατασταθεί ο ήχος με το Λονδίνο. Θα ξανακούσετε τον Νίκο Παπαδογιάννη. Βλέπετε εδώ στον πάγκο τον Άλτον Μπέρντ από τα πρόσωπα αναφυγήτητα του αγώνα. 89-89 λοιπόν είναι το σκορ. Πάμε για δεύτερη παράταση. Μου είπαν από την Αθήνα ότι κάποια στιγμή δεν ακούγονταν ο ήχος. Σε βάση αυτό είδατε όλοι βέβαια το τελευταίο άστοχο, τα δύο μάλλον τελευταία άστοχα τσούτ του Γκρίφιν και του Μπέρντ, αλλά και του Χενλάν. Τρία τσούτ έκαναν οι Άγγλοι με τα επιθετικά rebound που κέρδισαν άστοχα, ευτυχώς και τα τρία. Αλλά πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν αυτό το μακρινό περίεργο σουτ, αν μπορεί να το ονομάσει κανένα σουτ, του Γκάλι έβρισκε το στόχο, ήταν καλό το σουτ. Πήρε το Στεφάνι και απομακρύνθηκε. Να πούμε τους πόντους όσο έχουμε μπορέσει να τους κρατήσουμε μέχρι τώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Ο Ντάνκαν πέτυχε 11, έχει με 5 φάουλ. Ο Κάνιγχαμ έχει 23 και εκεί για αυτό θα το παιχνίδι. Ο Μπέρντ 13, ο Γκρίφιτς 5. Ο Φίχα κανονικά ο Σέλερ και η μπάλα δόθηκε από τους διαιτητές στην Κίνγκστον. Τους διαιτητές που επιφυλάσσαμε λόγω της έντασης που υπάρχει, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουν δείξει αρκετή συμπάθεια για την αγγλική ομάδα. Έμπασε ο Στίλερ για τους Άγγλους. 89-89, στη δεύτερη παράταση τώρα το παιχνίδι εδώ στο Crystal Palace. Στίλερ με τον Ρωμανίδη από πολύ μακριά το σουτ. Rebound ο Χένλαν, αυτός ο χορός τον επιθετικό rebound, το παράταση με επιθετικό rebound έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον Άρη. Ευτυχώς δεν το κατέστρεψε τώρα γιατί θα μπορούσε. Δύο επιθετικά rebound πήραν οι Άγγλοι στην τελευταία φάση του κανονικού αγώνα. Μάλλον στις πρώτες παράτασης. Μπέρντ με τον Γκάλι. Και πάλι για τρεις πόντους και πάλι άστοχος ο Στίλερ και πάλι το rebound ο Χένλαν και με αυτό το follow 91-89, 4 και 20 ακόμα. Απορώ πόσα επιθετικά rebound δείχνει η στατιστική των Άγγλων και ιδίως από το δεύτερο ημίχρονο και μετά. 91-89. Σέλερ. Κοντά στο καλάθι ο Γκάλι σαν πίβο. Τη βγαίνει έξω αναγκαστικά που έχει ψηλούς εκεί να αντιμετωπίσει. Ο Γκάλι περνάει την μπάλα στα τυφλά εκεί που την κερδίζει ο Ρωμανίδης. Λυπηρίζει. Σέλερ. Για να δούμε αν θα γίνει ο τρόπος αυτή η επίθεση. Αστοχή ο Σέλερ στο rebound από τον Στίλερ. 91-89, 3 και 50 για να τελειώσει και η δεύτερη παράταση. Μπέρντ με τον Γκάλι κοντά του. Ο Μπέρντ ροκανίζει τον χρόνο αφού η Kingston προηγείται με ένα καλάθι. 91-89. 93-89 τώρα με 4 πόντους του Χένλαν στη δεύτερη παράταση. Ο Άρης τώρα, ο Γκάλι. 3 λεπτά και 25. Να δούμε ποιος άλλος μπορεί να δώσει λύση εκτός από τον Γκάλι σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Γκάλι με τον Μπέρντ. Κουτάρει τελικά ο ίδιος για τρεις πόντους. Νέο καλάθι 93-92. Ναι, 93-92 ήταν όντως τρίποντο το σουτ του Γκάλι. Ο Γκάλι που κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Και που ουσιαστικά δεν έχει στήριγμα σαν όπου βγήκαν ο Γιαννάκης και ο Σόμπιν.
95-92 με τον Κεν Λάνα κάνει τους 6 πόντους στη δεύτερη παράταση. Και time out που παίρνει ο Λέσικ. Τόσο Χένλαν ήρθε από πουθενά τώρα στη δεύτερη παράταση και πέτυχε 6 διαδοχικούς πόντους, δίνοντας στην Κίνγκστον ένα προβάδισμα 3 πόντων 95-92, 2 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν λήξει αυτή η δεύτερη παράταση αυτού του συγκλονιστικού αγώνα που πάει για 50 λεπτά διάρκεια. Να εδώ ο Κέβιν Κέιντ με τους παίκτες του, όσους έχουν απομείνει, έχουν αποβληθεί 3 άγγλοι με 5 φάουλ και από την ελληνική ομάδα 2 παίκτες, ο Γιαννάκης και ο Σόμπινγκ. Να εδώ και κάποιος οπαδός της Κίνγκστον, εξαίρεση στον κανόνα. Και πάντα ο Άγγλος ο Βοντής, επιμένουν εδώ οι Άγγλοι που καλύπτουν μόνο για το Mega Channel και για το Eurosport το παιχνίδι, αφού δεν μεταδίδεται από κάποιο αγγλικό κανάλι, θα ήταν πολύ τέλεια. Άλλωστε όσοι κανθάχαν τα κυρίες εκμερίδες δεν βρήκαμε ούτε μια κουβέντα σε καμία από αυτές. Και ξαναβλέπετε το τελευταίο καλάθι του Κένλαν με αυτό το pivot μπροστά στον Τέλερ. 95-92, να ο Μάρτιν Κένλαν. Πιο πιστή φίλη του μπάσκετ, ίσως θυμούνται ότι έπαιξε στο προελπιακό το 88 με την φανέλα της Μεγάλης Βρετανίας. Όπως και ο Γκόρντον άλλωστε. Ρωμανίδης. Ο Σίλερ έχει αναλάβει τον Γκάλι. Λυπηρίδης. Αγγελίδης. Λυπηρίδης περνάει, ο Ρωμανίδης περνάει στο Λυπηρίδη, γι' αυτό στο Ρωμανίδη. Ξανά Λυπηρίδης τώρα πλησιάζει στο καλάθι, βγάζει στο Σέλερ. Και 95-94, 2 και 32. Με το κάρφωμα αυτό του Σέλερ. Ξανά η φάση. Το κάρφωμα του Σέλερ από την πολύ ωραία φύση του Λυπηρίδη. Μπέρντ. Βρίσκει ένα κενό, μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Γκόρντον. Γκρίφιθ για 3 πόντους. Rebound από τον Σέλερ. Γκάλι. 95-94, 2 και 13. Θα περάσει τώρα μπροστά, επιτέλους ο Άρης. Ο Γκάλις μπαίνει προς τα μέσα. Αστοχείται πάλι όμως, δεν μπόρεσε ο Αγγελίδης. Ο θετικό rebound μάζεψε ο Χένλαν. Μπέρντ. Πήγε να κλέψει ο Σέλερς αλλά δεν ολοκλήρωσε. 1 λεπτό και 56 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Άγγλος συνοθέτης έχει καταφέρει να βρει όλους τους Άγγλους που υπάρχουν στις κερκίδες. Δεν είναι και πολλοί. Μπέρντ με τον Γκάλι. 95-94, 1 και 50 ακόμα. Και να δούμε τι άλλο θα δούμε σε αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι. Μπέρντ. Σίλερ. Με τον Ρωμανίδη. Μπέρντ με τον Γκάλι. 1 και 37. Τώρα ο Μπέρντ θα σουτάρει που ασυστική πιέση. Rebound από τον Ρωμανίδη. Σέλερς. Άλλη μια ευκαιρία για τον Άρη να προηγηθεί στο σκορ. 1 και 30. Για τη λήξη της δεύτερης παράτασης εδώ στο Crystal Palace. Γκάλι. Σε ζώνη τώρα. Ο Κέντρο να δείξει το μάτι με τον Σίλερ, τον Γκάλι και την ζώνη. Για να δούμε. Γκάλι πάντα. 1 και 8. Ο Άρης δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Βλέπετε με τη λύση έκανε το σούτο Γκάλι. Ο Σέλερ δεν μπόρεσε να μαζέψει. Μπάλα για τον Άρη όμως από ό,τι λέει ο Τρούμπκε. Και τα χειροκροτήματα εδώ από τον Γκάλι. Οι παίκτες του Άρη άφησαν τον χρόνο να κυλήσει. Ακριβώς με την εκνοή των 30 δευτερολέπτων, δεν βλέπουμε καλά ούτε το χρόνο των 30 δευτερολέπτων από εδώ. Έκανε το σούτο Γκάλι, θα στόχισε από την προσπάθεια όμως του Σέλερ. Έκριναν οι διαιτητές ότι την μπάλα την έβγαλαν οι Άγγλοι έξω, έτσι. 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα βρει από τη λήξη. Ο Άρης που χάνει 95-94 έχει 30 δευτερόλεπτα για να κάνει μια ευκαιρή επίθεση. Βλέπετε και πάλι τον Κέιντι. Ο Άρης που συνέχεια έχει τα δύο τελευταία του εντός έδρας παιχνίδια. Με την Μπαρσελόνα την ερχόμενη Πέμπτη και με την Λεβερκούσεν την μεθεπόμενη. Ασφαλώς αν καταφέρει να κερδίσει σήμερα θα είναι πλέον σε θέση ισχύω. Θα χρειάζεται μόνο να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να εξασφαλίσει και μαθηματικά, γιατί δεν είναι η ομάδα με 8 νίκες έξω από το Final Four, την πρόκρισή του στο Παρίσι. Οι Άγγλοι βέβαια όπως είπαμε και στην αρχή δεν έχουν ελπίδες. Έχουν μόνο μία νίκη σε 7 αγώνες του πρώτου γύρου. Κέρδισαν τη Σαβολίνη βέβαια, ήταν μια σημαντική νίκη, αλλά έχασαν και από την ΠΟΠ 84 στην παράταση κατά σύγκρουση και από την Μπαρσελόνα. Και με αυτό το γενικό πλάνο του Crystal Palace θα γυρίσουμε τώρα στο παιχνίδι. Βλέπετε εδώ τις κοπελιές που ήρθαν από όλα τα μέρη της Αγγλίας σήμερα για να συμπαρασταθούν στον Άρη. Και περισσότεροι πρέπει να έκαναν πραγματική οδύσσια. Με χαρακτηριστικό αυτό μας έλεγαν κάποιοι από το έξοδο που ξεκίνησαν στις 10 το πρωί και έφτασαν μαζί μας
3 λεπτά περίπου πριν αρχίσει το παιχνίδι στο γήπεδο. Ρωμανίδης. Σέλερ. 97 δευτερόλεπτα για τον Άρη. 97 δευτερόλεπτα για τη λήξη μάλλον και τώρα 21-20 για τον Άρη. Ρωμανίδης στους 3 πόντων. Θα στοχίσει άτυχος ο Ρωμανίδης εδώ. 47 δευτερόλεπτα. Μπέρντ. Περνάει ο Μπέρντ, κόβεται από τον Σέλερ και μαζεύει ο Λιπηρίδης. Γκάλης, 35 δευτερόλεπτα. Ο Γκάλης στο Ρωμανίδη και αυτός το lay-up θα στοχίσει ξανά όμως. Το rebound εκεί από τον Γκάλη που μάζε το χαλιοτάρι και πετυχαίνει το καλάθι. 95-96, 26 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη αυτού του χωρίς προηγούμενο θα λέγαμε αγώνα. Ο Άρης χρειάζεται καλή άμυνα τώρα. Προηγείται με ένα πόντο. Αν δεχτεί καλάθι χάνει το παιχνίδι. Ο Μπέρντ, ο Χένλαν, αστοχεί το rebound του Σέλερ. Το rebound του Σέλερ και η νίκη πλέον στα χέρια του Άρη. Για να δούμε καθυρίστηκε. Επιθετικό φάουλ που έκανε αμέσως μετά το rebound ο Γκόρντον στον Σέλερ. Μία σημεία βολές. Ήταν βέβαια η σωστή απόφαση για τον Γκόρντον. Να υποχρεώσει ο Σέλερ να κάνει βολές με την ελπίδα να αστοχήσει. Μένουν 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Άρη προηγείται 96-95 με αυτό το εκπληκτικό καλάθι του Γκάλη στην τελευταία φάση. Και ο Σέλερ έχει δικαίωμα για μία σημεία βολές. Να ο Μπρατ Σέλερ. Τα χέρια του πλέον η τύχη του Άρη. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Μία σημεία βολές. Αν ευστοχήσει και στις δύο οι Άγγλοι, το μόνο που θα ελπίζουν θα είναι να πετύχουν τρίποντο και να ισοφαρίσουν να πάνε το παιχνίδι σε τρίτη παράταση. Παίρνει στο παιχνίδι και ο Ματ Κάνιγχαμ, άλλος ένας παίκτης αφού έκανε το πέμπτο του φάουλ ο Γκόρντον. Αστοχή ο Σέλερ. Το rebound ο Χένλαν που όμως δεν βλέπει το χρονόμετρο. Ο Μπέρντ σπρώχνει 3 δευτερόλεπτα, 2-1. Το σούτ του εκτός χρόνου, όχι είναι εκτός χρόνου. Είναι εκτός χρόνου ή εντός. Για να δούμε, μετράει λέει ο Τρούμπκε. Μετράει λέει ο Τρούμπκε. Το καλάθι το πέτυχε ο Ματ Κάνιγχαμ. Αυτός ο παίκτης που μπήκε στα 8 δευτερόλεπτα μέσα στο παιχνίδι. Αν είναι δυνατόν αυτός ο νεαρός που δεν έχει την παραμικρή εμπειρία από διεθνές μπάσκετ. Αφιβάλλω κατά πόσο χρησιμοποιείται και στην Αγγλία. Μπήκε μέσα και πέτυχε το καθοριστικό καλάθι ακριβώς με την εκπνοή της δεύτερης παράτασης. Η Kingston λοιπόν κερδίζει τον Άρη 97-92. Δεν διαμαρτύρονται στην γραμματεία, σημαίνει ότι πρέπει να ήταν μέσα στον χρόνο το σουτ του Κάνιγχαμ. Δεν έχω προσωπική άποψη, άλλωστε να ακούστηκε από τις φωνές του κόρνα της γραμματείας. Να εδώ ο Κέιν. Αυτά λοιπόν από το Crystal Palace, ενώ ξαναβλέπετε το τελευταίο καλάθι από την assist του Bird και το shoot από τη γωνία του Cunningham, του Ματ Cunningham. Φίλες και φίλοι από το παγωμένο Λονδίνο, γεια σας.